Καλημέρα σας αγαπητοί τηλεθεατές, Τετάρτη σήμερα, 2 Οκτωβρίου. Σας καλημερίζουμε από την πρώτη ανάρτηση, την πρωινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας, η Έλενα Θεοδόρου και μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Καλημέρα Νικολέτα. Καλημέρα Έλενα. Είμαστε εδώ πέρα άλλη μια μέρα να συζητήσουμε για όλα τα καυτά θέματα της επικαιρότητας. Σήμερα, όπως είπαμε, 2 Οκτωβρίου είναι η Διεθνής ημέρα μη βίας και να πούμε χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Σήμερα γιορτάζει ο Κυπριανός και η Ουστίνη. Χρόνια πολλά, αν υπάρχει κάποιος χρόνια σας πολλά, με υγεία, να είστε πάντα καλά. Να δούμε λίγο τα γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα, τα κυριότερα μάλλον γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Το 1941 η ναζιστική Γερμανία ξεκινά επιθετική ενέργεια για να καταλάβει τη Μόσχα. Είναι η επιχείρηση, η γνωστή επιχείρηση Μπαρμπαρόσα. Το 1947 σαν σήμερα η Διεθνής Ομοσπονδία Αυτοκινήτου καθιερώνει αγώνες για την κατηγορία της Φόρμουλα 1. Το 1990 σαν σήμερα προφυλακίζεται ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Αγαμέμνων Κουτσόγιοργας, κατηγορούμενος για το σκάνδαλο Κοσκοτά. Σαν σήμερα έχει γεννηθεί το 1904 ο Γκράχαμ Γκριν, ο οποίος είναι ένας γνωστός Άγγλος συγγραφέας, και ο δικός μας, το 1940 έχει γεννηθεί ο δικός μας γνωστός και σημαντικός Παντελής Βούλγαρης, μεγάλος Έλληνας σκηνοθέτης του κινηματογράφου. Να δούμε όμως λίγο ποιος έχει απεβιώσει σαν σήμερα. Το 1906 ο Αναστάσιος Χριστομάνος, χημικός από τους θεμελιωτές της χημίας στην Ελλάδα. Ενώ το 1909 ο Θεόδωρος Ράλης, ζωγράφος από τους κυριότερους εκπροσώπους του Οριενταλισμού. Αυτά ήταν τα σημαντικά γεγονότα που έχουν γίνει σαν σήμερα. Να σας ενημερώσουμε και να σας πούμε ότι τον τελευταίο καιρό και γενικώς οι ραγδαίες εξελίξεις γύρω από το θέμα της Χρυσής Αυγής φαίνεται πως έχει ξεσηκώσει μεγάλη θύελλα αντιδράσεων από όλους τους πολίτες. Σε κάθε συζήτηση που ακούμε, σε δρόμους, Νικολέτα, σε παρέες, φαίνεται πως το κύριο θέμα τους είναι η Χρυσή Αυγή. Την ίδια στιγμή φαίνεται όμως πως προκύπτουν και πάρα πολλά ερωτήματα γύρω από αυτό το θέμα. Για τη συλλήψη των βουλευτών, για τα μέλη της Χρυσής Αυγής, για τη μεταβολή που θα επέλθει σαν ποσοστά της δημοτικότητάς της και φυσικά για την πρόθεση ψήφου. Έτσι, το ζούγκλα.gr επιχειρεί να διερευνήσει με τη νέα διαδικτυακή ψηφοφορία, η οποία άρχισε εχθές το απόγευμα, δηλαδή το απόγευμα της Τρίτης. Είναι προφανές πως ζούμε σε μια περίοδο εξελίξεων, οι οποίες θα πρέπει να καταγραφούν και να ανιχνευτούν. Έτσι, όπως είπαμε, η ηλεκτρονική εφημερίδα Ζούγκλα απευθύνεται από εχθές σε όλους τους χρήστες, οι οποίοι είναι ενήλικοι, δηλαδή άνω των 18 ετών, καθώς και τους ψηφοφόρους που συμπεριλαμβάνονται στη βάση των δεδομένων της ηλεκτρονικής εφημερίδας, να ψηφίσουν. Τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας θα σταθμιστούν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές από την ειδική ομάδα επιστημόνων με την οποία συνεργάζεται το ζούγκλα.gr. Εάν μπείτε στο ζούγκλα.gr μπορείτε να δείτε στο πρωτοσέλιδο το ανάλογο άρθρο. Το βλέπετε αυτή τη στιγμή είτε στα κινητά σας είτε στα λάπτοπ σας. Πατάτε εκεί πέρα που λέει λίγο πιο κάτω, το οποίο λέει πατήστε εδώ για να συμμετάσχετε στην ψηφοφορία. Μπορούμε και εμείς να το ανοίξουμε, να ρίξουμε μια ματιά περίπου για το τι λέει. Μέχρι να φορτώσει μπορούμε να κάνουμε ένα μικρό... δεν υπάρχει νομίζω πρόβλημα. Ναι, λοιπόν, είναι ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία. Ουσιαστικά ζητάει αρχικά, δεν ανεβάζετε ούτε ονόματα, τα ονόματά σας, παρά μόνο το φύλο, την ηλικία, την περιοχή που διαμένετε, το επίπεδο μόρφωσης. Βλέπω εδώ πέρα εκλογική περιφέρεια. Ποιο κόμμα λέει ψηφίσατε στις εκλογές της 17ης Ιουνίου του 2012. Έχει εδώ πέρα κάποιες επιλογές. Παρακάτω βλέπουμε ότι αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα κατά τη γνώμη σας θα ερχόταν πρώτο. Ενώ από κάτω, αν οι εκλογές διεξάγονταν την επόμενη Κυριακή, ποιο κόμμα θα ψηφίζετε. Να σας πω ότι η Ζούγκλα.gr εγγυάται πλήρη εχεμήθεια και προστασία των προσωπικών στοιχείων που καταθέτουν οι χρήστες αναγνώστες. Είναι μια νέα ψηφοφορία στην οποία καλό είναι να συμμετέχουμε όλοι. Νικολέτα, εσύ
Συμμετείχε, ψήφισε. Μόλις τελειώσουμε από εδώ, βέβαια. Ψήφισα. Εγώ το έκανα χθες το βράδυ, μου λέγω. Συμμετείχα στην ψηφοφορία. Ας πάμε όμως να δούμε τα πρωτοσέλιδα από τις κυριότερες πολιτικές αθηναϊκές εφημερίδες. Και ξεκινάμε με τον Ελεύθερο Τύπο. Συνελήφθη ο πρώην διοικητής του αστυνομικού τμήματος Αγίου Παντελεήμονα. Συνεργάτης της Χρυσής Αυγής, ανώτερος αξιωματικός της Ελλάς. Ενώ στην εφημερίδα Τα Νέα, Χρυσαυγίτης Βαθύ Λαρίγκη. Αυτοί είναι οι έξι που σκότωσαν το Φίσα. Στην εφημερίδα Το Έθνος. Blackout στη ΣΥΠΑ από τη στάση πληρωμών του Δημοσίου. Δόλια φθορά στον Ομπάμα από την ακροδεξιά του Tea Party. Σκληρό παζάρι στο παρασκήνιο για συμβιβασμό μετά το ξαφνικό κράχ. Στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία. Ξαφνικός θάνατος για 800.000 Αμερικανούς. Άμυστη από χθες επαόριστον για να μην χρεοκοπήσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Η Χρυσή κατέθεται ως την Αυγή. Ωραίος τίτλος. Πετυχημένος. Στην εφημερίδα Ημερησία, ενώπιον του ανακριτή σήμερα ο αρχηγός της οργάνωσης Νίκος Μιχαλολιάκος και αύριο ο Χρήστος Παπάς. Ολονικτίες απολογίες βουλευτών της Χρυσής Αυγής. Βαρύ κατηγορητήριο για Ηλία Κασιδιάρη, Ηλία Παναγιώτερο, Γιάννη Λαγό και Νίκο Μίχο. Εντάσσεται και το υπόλοιπο 65% της χώρας. Ξεκινούν οι μελέτες. Όλη η Ελλάδα μπαίνει στο κτηματολόγιο. Στην εφημερίδα είναι αυτομπορική, Νικολέτα. Σφίγγει το 2014 ο κλειός για τους ιδιοκτήτες ακινήτων. Πάμε και στην εφημερίδα «Η Δημοκρατία». Τρόμος πάλι για τις συντάξεις. Η νέα ρήτρα μηδενικού ελλείμματος από το 2014. Το ΙΚΑ θα καταβάλει ό,τι ποσό μπορεί, ανάλογα με τα χρήματα που θα υπάρχουν στο ταμείο του. Και ο ΣΥΡΙΖΑ του επαναστάτη Τσίπρα στη γραμμή του Βενιζέλου. Στην εφημερίδα, πάμε στην εφημερίδα «Η Αυγή», όπου διαβάζουμε «Λουκέτο story με χιλιάδες απολύσεις». Συγχωνεύσεις σχολείων και απολύσεις φέρνουν τα τμήματα 30 μαθητών. Στουρνάρας Βρούτσης, μαχαίρισης στις συντάξεις, 1,8 δις για να κλείσει η τρύπα του 2014. Στην εφημερίδα των συντακτών, μαραθώνιες οι απολογίες των Κασιδιάρη, Παναγιώταρου, Λαγού και Μίχου. Μακριά η νύχτα για τη συμμορία. Το καταστατικό βιτρίνα της Χρυσής Αυγής. Ενώ στην εφημερίδα η Εσπρέσο, σοκ για τη ζωή της Αντέλ. Και φέτα σε αληφή από δύο καθηγητές. Σφαιρίδια με αέρα καταργούν το Βιάγκρα. Να περάσουμε να δούμε την Καθημερινή. Δεύτερο κύμα ερευνών και διώξεων. Μαραθώνιες απολογίες 4 βουλευτών της Χρυσής Αυγής ψάχνουν για όπλα. Έκλεισαν δημόσιες υπηρεσίες στην Αμερική. Πληθώρα θεωριών συνωμοσίας, ανθολόγιο παραλόγων ισχυρισμών που κυκλοφόρησαν τις τελευταίες ημέρες. Ας περάσουμε και στο ριζοσπάστη. Να γίνουν σταθμός για αγώνες πιο επιθετικούς. 5 Οκτώβρη συλλαλητήρια του ΠΑΜΕ. Αθήνα στις 11 π.μ. στην Ομόνια. Θεσσαλονίκη στις 11 στο άγαλμα Βενιζέλου. Συγκεντρώσεις σε πολλές πόλεις. Τραμπούκι των εργολάβων τη ζώνη οι Χρυσαυγίτες. Και πάμε στις αθλητικές εφημερίδες. Στην εφημερίδα Η Πράσινη, πάμε ΟΑΚΑ για την τρέλα μας. Τα θέλουμε όλα, ταξίζουμε όλα. Ενώ στην εφημερίδα Sport Day, διπλό και φύγαμε. Ο θρύλος πάει για την νίκη στις Βρυξέλλες για να κοιτάξει καθαρά τη δεύτερη θέση. Στο Γαύρο η προκήρυξη, Μίτσελ, ήρθαμε για το διπλό. Ήταν μάθημα για εμάς το μάτς με την Παρή. Ο Λαϊτάν μπορεί να βοηθήσει σε πολλές θέσεις. Είναι τελικός στο μεγάλο πρωτοσέλιδο. Παίκτες και Μίτσελ να κάνουν τα αδύνατα δυνατά για να γυρίσουν με βαθμό ή βαθμούς. Έτοιμος ο θρύλος για το διπλό που θα βάλει φωτιά στον ομιλό του και θα αλλάξει τα δεδομένα. Με 1.300 γαύρους στο πλευρό τους οι Ερυθρόλευκοι. Στην εφημερίδα «Η ώρα των σπορ», μεγάλη βραδιά για την ΑΕΚ και το λαό της, στο σπίτι της με τίγρη αρχηγό. Ο Δημήτρης Μελισανίδης παρουσιάζει το έργο ζωής για την ΑΕΚ και τη Νέα Φιλαδέλφια στην πανηγυρική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου απόψε στις 7. Πέμπτη φάλαγα ο Γιώργα Τζόγλου. Στην εφημερίδα Goal News, συνθήκη πρόκρισης. Στην πρωτεύουσα της Ευρώπη, της Βρυξέλλες, ο Ολυμπιακός είναι έτοιμος σήμερα στις 10 παρατέταρτο, κόντρα στην Άντερλεχ να πάρει την πρώτη νίκη στον Champions League και να υπογράψει. Ενώ στην εφημερίδα Live Sport, Κολοσσέο, δεν γλιτώνει κανείς στην πράσινη αρένα.
Πάμε στην εφημερίδα Πρωταθλητή σε όλα. Κομάντος έτοιμη για όλα στις Βρυξέλλες. Βάλτε κόκκινο στη νύχτα. Ο θρύλος απόψε έτοιμος να κάνει σεφτέ στο Champions League με αντίπαλο την Anderlecht. Προς το στόχο στο μηδέν παθητικό, αλλά όλοι σκέφτονται μόνο τη νίκη. Πού θα κάτσει μπίλια, η ρουλέτα της Anderlecht με 3 γκολ σε κάθε μάτς. Στην εφημερίδα Το Φως των Σπορ, πάρτε αυτό το μάτς και όλα θα πάνε καλά. Δίδυμο, Λαϊτάν Βάη στις πτέρυγες δοκίμασε χθες βράδυ ο Μίτσελ. Μίτσελ στη συνέντευξη τύπου, ήρθαμε εδώ για να πάρουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Το παιχνίδι μας απέναντι στην Παρή είναι ένα σημείο αναφοράς. Στην εφημερίδα Η Γάτα διαβάζουμε για τη δυνατή τριάδα από το Champions League με απόδοση 3,94. Πληρώνουν δύο φαβοροί και ένα γκολ. Με 17 παιχνίδια το κουπόνι και μονά αποδεκτά τα 8 της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Προχωράει η κατασκευή της νέας λεωφόρου. Κίνηση ΜΑΤ ετοιμάζει για το γήπεδο Αλαφούζος. Ποιοι θα τσεκαριστούν στο Βέλγιο. Χορός κατασκόπων για 5 ερυθρόλευκους. Αυτοί ήταν οι τίτλοι των κυριότερων αθηναϊκών πολιτικών και αθλητικών εφημερίδων. Ας περάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, όπου βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας, που βρίσκεται στην Ευελπίδων. Καλημέρα, Πέτρο. Θα τον έχουμε τον Πέτρο σε πολύ λίγα λεπτά. Σε πολύ λίγο, ναι. Ας περάσουμε όμως να ρίξουμε μια ματιά. Τι έχει γίνει, ήταν ένα βράδυ, Νικολέτα, που όπως φαίνεται... Ένα βράδυ με ολονύκτιες ανακρίσεις θα μπορούσαμε να το πούμε, αφού από εχθές το μεσημέρι της Τρίτης μέχρι ακόμα και τώρα βρέθηκαν οι τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής που θεωρούνται και ο σκληρός πυρήνας της. Έτσι, έπειτα από 7 περίπου ώρες ολοκληρώθηκε και η απολογία στον ανακριτή του βουλευτή της Χρυσής Αυγής, Ηλία Κασιδιάρη. Πάμε όμως λίγο στην τηλεφωνική μας γραμμή, που βρίσκεται ο Πέτρος Σιδερέας. Καλημέρα, Πέτρο. Καλημέρα. Τι ακριβώς γίνεται, Πέτρο, εκεί που βρίσκεσαι, πώς είναι η κίνηση, ας πούμε? Παραμένουν ήρεμα τα πράγματα. Είναι εξαντλητική η διαδικασία που ακολουθείται. Ούτως ή άλλως από χθες το μεσημέρι, τέσσερις βουλευτές της Χρυσής Αυγής, Μίχος, Λαγός, Παναγιώδερος και Κασιδιάρης, απολογούνται στο κτίριο 6 της σχολής Βελπίδων. Ήταν μαραθώνιες οι διαδικασίες και για τους τρεις οι οποίοι προηγήθηκαν. Αυτή τη στιγμή βρίσκεται ο Μίχος στο κτίριο 6 και απολογείται και αυτός, ενώ στη συνέχεια θα πάρουν άλλα 8 μέλη της Χρυσής Αυγής, τα οποία θα μεταφθούν αργότερα σήμερα, μέσα στη μέρα, στις επόμενες 1-2 ώρες κατά πάσα πιθανότητα, στο κτίριο της πρώην σχολής Ευελπίδων. Θα ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία και αργότερα το μεσημέρι, γύρω στις 3 με 4, θα μένεται να φτάσει εδώ ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, τον Νίκο Μιχαλολιάκο. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή υποστηρικτές της Χρυσής Αυγής στην Ευελπίδων? Όχι, δεν υπάρχουν. Στους εξωτερικούς χώρους είχε μέσα στο δικαστήριο, τουλάχιστον δεν είναι εμφανής, δεν έχουμε ακούσει κανένα σύνθημα. Υπενθυμίζω ότι χθες βρέθηκαν 100 με 150 άτομα, δηλαδή απέναντι από την σχολή Ευελπίδων, κάποια άτομα τα οποία φώναζαν σήμα, έχουν αναρτήσει και θα πάρουν πολύ μεγάλη και με αυτόν τον τρόπο θέλησαν να δείξουν την αλληλεγγύη τους προς τους συλληφθέντες. Μέχρι στιγμής, παραλαμβάνω, σήμερα δεν έχει παρατηρηθεί κάτι ανάλογο. Ο Λαγός, ο Παναγιώτερος και ο Κασιδιάρης που βγήκαν από την απολογία τους, κάναν κάποιες δηλώσεις? Από όσο ξέρω, όχι, δεν έχουν μιλήσει τις κάμερες, από όσο ξέρω, και νομίζω άλλωστε ότι αποτρίβουν από το κτίριο της Ευελπίδων, δεν αποχωρούν ο καθένας ξεχωριστά. Ωραία. Έχεις κάτι άλλο να μας πεις, κάποιο άλλο νεότερο? Όχι, προς το παρόν αυτά θα διακόψουμε και πάλι όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία και εξέλθουν οι τέσσερις βουλευτές. Ωραία, Πέτρο, οπότε θα σας ξαναέχουμε στη γραμμή αν υπάρχει κάποια εξέλιξη. Ευχαριστούμε πολύ.
Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπουπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Διαφημίστε την επιχείρησή σας, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας. Ταχύτατα. Αξιόπιστα. Ευκολόχρηστα. Είστε μήπως ιδιώτης? Καταχωρήστε τις αγγελίες σας εύκολα, γρήγορα, δωρεάν. Find4me.gr. Διαφημιστείτε δωρεάν. Η νέα πλατφόρμα του Zoogla.gr. Επιστρέψαμε, αγαπητοί τηλεθεατές και τηλεθεάτριες, από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και αμέσως τώρα η Νικολέτα Τσίκου, που κάθεται εδώ δίπλα μου, θα σας πει τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500, να μας βρείτε στην επίσημη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση, και φυσικά να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com. Έλενα, πάμε όμως να δούμε σιγά σιγά την ψηφοφορία, να ξαναθυμίσουμε στους τηλεθεατές μας την ψηφοφορία της Zoogla's. Να θυμίσουμε ότι το Zoogla.gr, παρέα με μια ειδική ομάδα επιστημόνων που θα αναλύσουν τα αποτελέσματα που θα προκύψουν από την διαδικτυακή, από την ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία, που αφορά το θέμα που φαίνεται πως έχει ρακδαίες εξελίξεις τον τελευταίο καιρό, αυτό της Χρυσής Αυγής, καθώς και τα γενικώς τις απορίες που έχει ο κόσμος και οι πολίτες για τα ποσοστά της δημοτικότητας, αν θα αυξηθούν, αν θα μειωθούν, την πρόθεση ψήφου, όλα αυτά τέλος πάντων που μπορεί να συζητάτε και εσείς στις παρέες σας, σας ρωτάει η ανοιχτή διαδικτυακή ψηφοφορία της Zoogla's, όπως και εσείς βλέπετε στις οθόνες σας. Αν μπείτε και μέσα, θα υπάρχει ένα πράσινο link στο οποίο θα λέει πατήστε εδώ για να ψηφίσετε. Είναι πολύ εύκολο, τα στοιχεία σας δεν υπάρχει περίπτωση να δημοσιευτούν πουθενά. Υπάρχει πλήρης εχεμήθεια όσον αφορά το Zoogla.gr. Είναι καλό να συμμετέχετε, να δούμε και μία, να έχουμε δηλαδή κάποια στοιχεία για το πώς βλέπετε και εσείς τα πράγματα. Όπως σας είπε πριν και η Νικολέτα, μπορείτε και σε εμάς να μας στέλνετε όλα σας τα σχόλια και τις απορίες σας. Καλό είναι να τα συζητάμε, έτσι να υπάρχει μία συζήτηση. Υπάρχει ούτως ή άλλως γενικώς το κλίμα, φαίνεται ότι είναι της Χρυσής Αυγής, δηλαδή παντού σε όποια παρέα και αν ακούσεις, από μικρούς μέχρι μεγάλους, συζητούνται όλες οι εξελίξεις μετά τη δολοφονία του 34χρονου Παύλου Φίσα. Νικολέτα, όπως είπαμε και πριν, ολνύκτιες ήταν. Πολλές ώρες απολογήθηκαν. Πολλές ώρες, όντως, αφού από χθες το απόγευμα απολογήθηκαν ο Ηλίας Κασιδιάρης, ο Ηλίας Παναγιώταρος, ο Γιάννης Λαγός. Και τώρα αναμένεται και η απολογία του, να τελειώσει η απολογία του κυρίου του Νίκου Μίχου. Έτσι ακριβώς. Ήταν πολλές ώρες. Τους κράτησαν, νομίζω ότι τις πιο πολλές ώρες απολογήθηκε ο Ηλίας Κασιδιάρης. Ας πάμε όμως λίγο να συζητήσουμε και να δούμε τι ακριβώς δήλωσε, μάλλον τι είπε, τι ισχυρίστηκε στην απολογία του
Ο Κασιδιάρης αρνήθηκε, όπως ήταν βέβαια και λογικό, τις κατηγορίες που του καταλογίζονται, δίνοντας πολιτικές απαντήσεις σε όλες τις ερωτήσεις του ανακριτή, αμφισβητώντας την νομιμότητα της διαδικασίας και επικαλούμενος τη μη άρση ασυλίας του, που σύμφωνα με ορισμένους συνταγματολόγους θα έπρεπε να έχει γίνει. Επικαλέστηκε μάλιστα το γεγονός ότι δεν υπάρχει δική του συνομιλία σε όσες τηλεφωνικές συνομιλίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία, για να δείξει ότι ο ίδιος δεν έχει ποινική εμπλοκή. Υποστήριξε δε πως η αναφορά που έγινε σε αυτόν σε κάποια τηλεφωνική συνομιλία και στην οποία εμφανίζεται ως εκπαιδευτής των ταγμάτων εφόδου δεν είναι παρά μεταφορά από την ομιλήτρια των όσων είχε ακούσει στην τηλεόραση. Σημαντικό ήταν επίσης ότι αμφισβήτησε την αξιοπιστία ενός εκ των δύο προστατευόμενων μαρτύρων, χαρακτηρίζοντάς τον ως άτομο μειωμένης ηθικής, ενώ ισχυρίστηκε ότι πρόκειται για πρώην στέλεχος των ανεξάρτητων Ελλήνων, που πληρώθηκε από ιδιωτικό κανάλι. Νικολέτα, τι ισχυρίστηκε ο Παναγιώταρος στην απολογία του? Στην απολογία του, λοιπόν, Έλενα, ο Παναγιώταρος είπε ότι μάλλον έκανε λόγο για ψευδομάρτυρες και κατασκευασμένες κατηγορίες, οι οποίες εντάσσονται σε μια προσπάθεια πολιτικής δίωξής του. Συγκεκριμένα είπε ότι ολόκληρο το κατηγορητήριο είναι ένα αστείο κατασκεύασμα και στοιχειοθετάται σε μια σειρά από τυχαία περιστατικά. Να σου πω ότι η Έλενα αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που του δώσανε και είπε, στην απολογία του είπε φράσεις όπως το ότι είναι 40 ετών και νιώθει πολύ ικανοποιημένος από τη μέχρι τώρα πορεία του. Είναι υπερήφανος που ανήκει στη Χρυσή Αυγή. Έχει ένα παιδί και ετοιμάζεται και για δεύτερο. Ήταν αυτές από τις φράσεις που χρησιμοποιούσε κατά τη διάρκεια της απολογίας του. Να σου πω ότι αναρωτήθηκε πώς είναι δυνατόν να τον έβαλαν στελέχη της Χρυσής Αυγής. Αναρωτείται μάλλον πώς είναι δυνατόν να βάλαν τον Παύλο Ρουπακιάνα, τον Γιώργο Ρουπακιάνα, δολοφονήσει τον Παύλο Φίσα. Στη διάρκεια της απολογίας του ισχυρίστηκε πως οι επιδρομές σε λαϊκές αγορές ήταν λαθασμένες ενέργειες και εξήγησε πως εφόσον σημειώθηκαν παρανομίες στη διάρκεια τους, τότε οι υπεύθυνοι θα πρέπει να τιμωρηθούν. Σήμερα το πρωί, λίγο μετά τις 7, τελείωσε και η απολογία του Γιάννη Λαγού. Έχουν γίνει μέχρι αυτή τη στιγμή σε ορισμένα πράγματα γνωστά. Ας δούμε λίγο μερικές δηλώσεις από αυτές που έκανε. Είπε: πρώτη φορά στη ζωή μου είδα το καταστατικό, το συγκεκριμένο μάλλον καταστατικό. Το μόνο που γνωρίζω είναι το κατατιθέμενο επισήμω στον Άριο Πάγο, το οποίο απηχεί τις απόψεις. Με αυτό το καταστατικό συμμετείχαμε στις τελευταίες εκλογές. Σήμερα άλλωστε είναι η πραγματική απήχηση της Χρυσής Αυγής. Το λαό είναι πολύ μεγάλη. Στη συνέχεια, όταν οι ανακριτές τον ρώτησαν για δομικά και οργανωτικά θέματα του κόμματος, καθώς και για τις τοπικές οργανώσεις, απάντησε: είμαστε Έλληνες εθνικιστές και λειτουργούμε με μοναδικό κριτήριο το καλό της χώρας. Δεν έχουμε καμία σχέση με τον ναζισμό, τόνισε, ενώ ερωτώμενος σχετικά απάντησε πως ποτέ δεν χρησιμοποιήθηκαν ναζιστικά σύμβολα σε εκδηλώσεις και αν ποτέ εμφανιζόταν κάποιος με τέτοια σύμβολα, του απαγορευόταν η συμμετοχή. Αυτά είπαν στις απολογίες τους ο Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Λαγός. Αναμένουμε από ώρα σε ώρα να τελειώσει και η απολογία του Μίχου. Θα είμαστε εδώ πέρα. Υπάρχει συνεχής ενημέρωση από τη δημοσιογραφική ομάδα του ζούγκλα.gr. Μπορείτε συνεχώς να ελέγχετε οποιοδήποτε νέο μέσα από τη σελίδα ζούγκλα.gr. Φαίνεται γενικώς πως η Χρυσή Αυγή και όσα ισχυρίστηκαν τα μέλη της πέφτουν νομίζω σε αντιφάσεις και οι ίδιοι. Πέφτουν σε αντιφάσεις, υπάρχουν μαρτυρίες, βρίσκονται πάρα πολλά μάλλον στα σπίτια όσων έχουν γίνει έλεγχοι. Τώρα το τι είναι αλήθεια, εκείνοι τα θεωρούν προβοκάτσια βέβαια, το τι είναι αλήθεια θα το κρίνει η δικαιοσύνη, Έλληνα. Θα το δούμε. Είδαμε βέβαια, άμα μπείτε και στο zoogla.gr στο πρωτοσέλιδο, έχει και το κατηγορητήριο του Ηλία Κασιδιάρη, μπορείτε να το διαβάσετε. Φαίνεται πως για πολλά πράγματα κατηγορείται. Μπορούμε να πούμε ότι βέβαια είναι και άλλα πολλά ονόματα μέσα εκτός από το δικό του. Πάντως, λέει, ξεκινάει ότι η Λία Κασιδιάρη του Παναγιώτου και της Βασιλικής κατηγορήσε ως υπαίτιος του ότι στους κατωτέρω αναφερομένους τόπους και χρόνους τέλεσε σε εκπροθέσεως έγκλημα. Αναφέρει ονόματα τα οποία, μάλλον αναφέρει τα ονόματα των συγκατηγορουμένων του και ενδεικτικά να πούμε κάποιες κατηγορίες είναι
Διαβάζουμε τον άρθρο 207, παραχάραξη, 208, κυκλοφορία παραχαραγμένων νομισμάτων, πλαστογραφία, πλαστογραφία και κατάχρηση ενσύμων, ψευδής βεβαίωση νόθευση, εμπρισμός, εμπρισμός σε δάση, πλημμύρα, έκρηξη, παραβάσεις σχετικές με τις εκρηκτικές ύλες, πρόκληση ναυαγίου, δηλητηρίαση πηγών και τροφίμων, διατάραξη της ασφάλειας σιδηροδρόμων πλοίων και αεροσκαφών. Έχει εδώ πέρα διάφορες κατηγορίες. Λίγο περίεργο να κατηγορείται για όλα αυτά. Βέβαια, όπως είπες και στην Νικολέτα, θα το κρίνει η δικαιοσύνη. Δεν είμαστε εμείς οι κατάλληλες να το κρίνουμε. Να πούμε, Έλενα, ότι σήμερα στον ανακριτή θα βρεθεί ο αρχηγός της Χρυσής Αυγής, Νίκος Μιχαλολιάκος, και αύριο υπαρχηγός της οργάνωσης, Χρήστος Παπάς. Όντως, περιμένουμε να ακούσουμε και την απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Ενδιαφέρον θα παρουσιάσουμε, αν τις μαζέψουμε στο τέλος όλες μαζί. Σίγουρα θα παρουσιάσουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Ας περάσουμε όμως σε ένα άλλο θέμα, εκτός της Χρυσής Αυγής, το οποίο είναι ουσιαστικά η εικόνα της ελληνικής κοινωνίας σήμερα, όπως είπαμε, πέρα από τη Χρυσή Αυγή. Τη χειρότερη επίδοση εμφανίζει η Ελλάδα στην ανεργία, με την Ισπανία να καταλαμβάνει τη δεύτερη θέση. Ειδικότερα, το 27,9% του ενεργού πληθυσμού και σε απόλυτους αριθμούς τα 1,1 εκατομμύρια άτομα ανήλθε η ανεργία στην Ελλάδα τον Ιούνιο, έναντι 27,6% που ήταν το Μάιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα η Eurostat. Για την ιστορία, ο δείκτης ανεργίας στην Ισπανία είναι στο 26,2%. Σύμφωνα λοιπόν με τα στοιχεία, η Ελλάδα εμφανίζεται στην υψηλότερη ανεργία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, των 27 στις γυναίκες και τους νέους. Ενδεικτικοί είναι οι δείκτες της επιμέρους επιδόσεις Ελλάδας. Το ποσοστό ανεργίας στους άνδρες ήταν 24,9%, στις γυναίκες 31,9% και στους νέους κάτω των 25 ετών 61,5%. Ενώ ο μέσος όρος ανεργίας στην Ευρωζώνη στους άνδρες ήταν 11,9%, στις γυναίκες 12,3% και στους νέους κάτω των 25 στο 23,7%. Πάμε όμως, Έλενα, σε ένα θέμα το οποίο λίγο θα τρομάξουμε στις 11. Βασικά τρομάζουμε ούτως ή άλλως. Αυτό ήθελα να σου πω, ότι όπως είπε το, και αυτό μάλλον που είδατε το δημοσίευμα, που είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία. Είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, σαν να είμαστε σε καθεστώς πολέμου. Είχε γίνει και μια έρευνα στην οποία ανέφερε πως οι Έλληνες έχουν την ίδια ψυχολογία. Θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει τότε με την καθηγήτρια που είχαν κάνει την έρευνα. Οι Έλληνες, λέει, έχουν ακριβώς την ίδια ψυχολογία. Οι Έλληνες, μάλλον, της οικονομικής κρίσης έχουν ακριβώς την ίδια ψυχολογία με ανθρώπους οι οποίοι βρίσκονται υποκαθεστώς πολέμου. Και μιας και είπαμε πολέμου, τώρα μπορούμε να μπούμε στο επόμενό μας θέμα, μιας και θα τρομάξουμε, σε λίγες ώρες. Λοιπόν, σιρήνες λοιπόν πολέμου σήμερα σε όλη την χώρα. Στο πλαίσιο της τακτικής άσκησης μεταστρατευμάτων Παρμενίων 2013, σήμερα θα πραγματοποιηθεί η δοκιμαστική ενεργοποίηση του συνόλου των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας σε όλη την επικράτεια. Συγκεκριμένα στις 11 θα σημάνει συναγερμός αεροπορικής επίθεσης σε όλη την χώρα για χρονική διάρκεια 60 δευτερόλεπτα. Ο ήχος θα είναι διακοπτόμενος και διαφορετικής έντασης. Νικολέτα, να πούμε ότι αντίστοιχα στις 11 και 5 θα σημάνει λήξη συναγερμού για χρονική διάρκεια 60 δευτερολέπτων. Ο ήχος θα είναι συνεχής και σταθερής έντασης. Η ενεργοποίηση των σιρήνων συναγερμού πολιτικής άμυνας έχει καθαρά δοκιμαστικό σκοπό και επομένως δεν υπάρχει λόγος σύγχυσης ή ανησυχίας για όλους εσάς που πολύ πιθανόν είναι να τους ακούσετε. Φαίνεται πως ήρθε η ώρα να πάμε σε ακόμα ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε σύντομα.
Καλή σας ημέρα, καλημέρα και πάλι. Παρακολουθείτε την εκπομπή Πρώτη Ανάρτηση, την δική μας καθημερινή Πρώτη Ανάρτηση από τις 9 μέχρι και τις 11. Είμαι η Νικολέτα Τσίκου και μαζί με την Έλενα Θεοδόρου θα βρισκόμαστε εδώ καθημερινά να σχολιάζουμε την ελληνική αλλά και την διεθνή επικαιρότητα. Να θυμίσουμε όμως τους τρόπους επικοινωνίας. Μπορείτε να μας καλείτε καθημερινά στο 211 55 50 500, να μας στέλνετε τα email σας στο πρώτη ανάρτηση1@gmail.com, καθώς και να μας βρείτε και στην επίθεσιμη σελίδα μας στο Facebook, www.facebook.com/πρώτη ανάρτηση. Έλα να πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Να πούμε κάτι έκτακτο που έγινε. Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των απολογιών, όπως είπαμε, των βουλευτών της Χρυσής Αυγής, πριν από λίγη ώρα. Αυτή την ώρα ανακριτής και εισαγγελέας σκέπτονται προκειμένου να λάβουν την τελική απόφαση για την προφυλάκηση ή μη, η οποία αναμένεται να είναι κοινή και για τους 4 συλληφθέντες. Δεν έχουμε ακόμα τι έχει δηλώσει ο κύριος Μίχος, θα τα ξαναπούμε σε λίγο. Ας περάσουμε όμως τους καθηγητές που φαίνεται ότι και σήμερα θα βαδίσουν και πάλι στον δρόμο των κινητοποιήσεων. Με στάσεις εργασίας και συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας, συνεχίζει η Ομοσπονδία Καθηγητών Μέσης Εκπαίδευσης, η ΟΛΜΕ δηλαδή, τις κινητοποιήσεις της για τη διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών. Σήμερα, Τετάρτη 2 Οκτωβρίου, θα γίνει πανελλαδική στάση εργασίας των εκπαιδευτικών από τις 11 έως και τις 2 και από τις 2 έως και τις 5, προκειμένου να συμμετάσχουν σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας που διοργανώνει η ΟΛΜΕ έξω από το Υπουργείο Παιδείας στο Μαρούσι. Την Παρασκευή 4 του μήνα διοργανώνονται συγκεντρώσεις εκπαιδευτικών, γονιών και μαθητών σε πολλές τοπικές ενώσεις εν ώψη του εορτασμού της ημέρας του εκπαιδευτικού, που είναι στις 5 Οκτωβρίου, Έλενα. Να περάσουμε όμως, Νικολέτα, έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θέμη Κοτσιφάκη, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της ΟΛΜΕ. Καλημέρα, κύριε Κοτσιφάκη. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Τι γίνεται, για πείτε μας, τι ακριβώς. Συνεχίζουμε τις κινητοποιήσεις, όπως έχουμε πει. Συνεχίζουμε, δεν σταματήσαμε τις κινητοποιήσεις. Έχουμε αλλάξει τη μορφή των κινητοποιήσεων. Σήμερα έχουμε μια στάση εργασίας και διαμαρτυρίας στο Υπουργείο Παιδείας και ανάλογες διαμαρτυρίες σε όλες τις διευθύνσεις σε όλη τη χώρα. Γιατί πραγματικά η κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας, αντί να λύσει έστω και ένα πρόβλημα από αυτά που έχει δημιουργήσει η πολιτική της, δημιουργεί συνέχεια καινούργια. Και αναφέρομαι στην καινούργια απόφαση που δεν την πέρασε από τη Βουλή και την πέρασε μετά ως υπουργική απόφαση, ότι ο αριθμός των μαθητών στο τμήμα από 27 μπορεί να γίνει και 30. Με απόφαση του προϊσταμένου διεύθυνσης. Καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα στην λογική να εξοικονομηθούν εκπαιδευτικοί και να βρεθούν και άλλοι εκπαιδευτικοί στη διαθεσιμότητα διαλύουν το δημόσιο σχολείο τελικά και χειροτερεύουν την εκπαίδευση για τα παιδιά. Άρα αυτά τα δύο θέματα δεν είναι χωριστά. Δεν είναι χωριστά η δημιουργία των προβλημάτων στο εργασιακό των εκπαιδευτικών, η δημιουργία διαθεσιμοτήτων στους εκπαιδευτικούς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Γι' αυτό το θέμα λέμε ότι αφορά όλο τον κόσμο, τα παιδιά, τους μαθητές, όλη την κοινωνία. Συγγνώμη, Νικολέτα. Κύριε Κοτσιφάκη, όπως είπε και ο κύριος Μιλόπουλος, ο πρόεδρος των Βρετάνεων, είπε ότι θα είναι πολύ δύσκολος, λέει, να μένετε ο φετινός χειμώνας για την εκπαίδευση. Είναι νομίζω από τους δυσκολότερους χειμώνες. Είναι πραγματικά χειμώνας, όχι μόνο όπως το λένε με τον καιρό, αλλά και χειμώνας και όσον αφορά την πολιτική. Οι δαπάνες έχουν μειωθεί κατά 33% και μειώνονται και φέτος και σε καινούργιο προπολογισμό θα μειωθούν. Θα φτάσει το 47% σε σχέση με το 2009, όταν το 2009 ήμασταν τελευταίοι στην Ευρώπη και στον κόσμο. Καταλαβαίνετε πού θα πάει το πράγμα. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά που γίνονται, οι μειώσεις του αριθμού των εκπαιδευτικών, οι καταργήσεις συμφωνίες των σχολείων και το καινούργιο εκπαιδευτικό νομοσχέδιο που ουσιαστικά βάζει σε όλες τις τάξεις του λυκείου και του γενικού και του τεχνικού πανελλαδικού και του εξετάσεις με στόχο ουσιαστικά να διώξει τα παιδιά από το λύκειο και να σπρώξει προς την πρόωρη κατάρτιση. Καταλαβαίνετε, όλα αυτά είναι μια πολιτική η οποία πρέπει να ανατραπεί, πρέπει να σταματήσει τώρα, γιατί οι επιπτώσεις δεν είναι μόνο στους εκπαιδευτικούς. Θα ήταν παράλογο να είναι μόνο στους εκπαιδευτικούς, είναι σε όλο τον κόσμο. Στα αιτήματά σας, κύριε Κοτσιφάκη, βλέπετε κάποιο πράσινο φως, ας πούμε, δηλαδή να συζητιέται κάποια υπόθεση? Να σας πω ότι δεν συζητιέται καν. Σας είπα ότι έτσι αλλιώς στις ημέρες της απεργίας πάθηκαν αυτή η απόφαση, υπόγραψε ο Υπουργός Παιδείας αυτή την απόφαση. Ουσιαστικά διέλυσε και τους τομείς στην επαγγελματική εκπαίδευση, ακόμα και αυτούς που έλεγε το νομοσχέδιο ότι θα λειτουργήσουν μεταβατικά, απαγόρευσε τη λειτουργία τους.
ουσιαστικά πλήττονται τα παιδιά των φτωχότερων οικογενειών, όταν ουσιαστικά οι τομείς αυτοί, και μιλάω για τις τομείς υγείας πρόνοιας, στα ΕΠΑΛ, της κομματικής, σε ΕΠΑΣ, θαυμασμάτων τεχνών κλπ. Έχουν πληγεί ανεπανόρθωτα. Η τεχνική εκπαίδευση έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Υποτίθεται ότι η τεχνική εκπαίδευση ήταν ένα κομμάτι της εκπαίδευσης που ήθελε η κυβέρνηση να αναβαθμίσει. Τέτοια αναβάθμιση δυστυχώς οδηγεί, αναβάθμιση σε εισαγωγικά, οδηγεί στη διάλυση. Να σας πω επίσης χαρακτηριστικό ότι από τη δεύτερη μέρα των κινητοποιήσεων έχουμε ζητήσει συνάντηση με τον Υπουργό Παιδείας από τις 17 Ιανουαρίου σημερινή ημερομηνία και χτες μας όρισε ραντεβού για τις 10 Δεκάτου, παρακαλώ. Δηλαδή ένα μήνα μετά. Αυτή είναι ο διάλογος, η συζήτηση με το Υπουργείο Παιδείας. Αυτό είναι το επίπεδο διαλόγου. Ευχόμαστε, κύριε Κοτσιφάκη, να κάνω μια ερώτηση, κύριε Κοτσιφάκη. Εμείς σήμερα θα πάμε στο Υπουργείο Παιδείας, διαμαρτυρώμε και απαιτούμε σήμερα να γίνει συνάντηση. Κύριε Κοτσιφάκη, το ποσοστό που παρατηρείτε τη συμμετοχή στι κινητοποίησει είναι μεγαλύτερο ή μικρότερο από τι προηγούμενε ημέρε? Κοιτάξτε, έχουμε αλλάξει μέχρι την κινητοποίηση αυτή τη στιγμή. Ολοκληρώθηκε η 8ήμερη απεργία μας. Εμείς νομίζω ότι βγάζουμε θετικά χαρακτηριστικά όσον αφορά την κινητοποίηση του κόσμου, όσον αφορά την ανάδειξη των ζητημάτων της εκπαίδευσης στην κοινωνία. Νομίζω ότι αυτά είναι θετικά χαρακτηριστικά. Βεβαίως δεν μπορεί να απεργεί κανείς επαόριστον. Θα επανέλθουμε και επανήλθαμε ήδη από σήμερα με νέες μορφές. Την Παρασκευή θα υπάρχει διαμαρτυρία σε 6 ώρα από την Ολμαία προς το Σύνταγμα και αντίστοιχα σε άλλες πόλεις με ευθμίτη διαθεσιμότητες και βεβαίως και τα άλλα προβλήματα που υπάρχουν και έχουν δημιουργηθεί και με το νέο νόμο, όλα αυτά που λέγαμε πριν, αλλά και με την προσπάθεια που κάνει αυτές τις μέρες το Υπουργείο Παιδείας να δημιουργήσει τεχνητές υπεραριθμίες, ακόμα περισσότερες, στριμώχνοντας τμήματα, σχολεία κλπ. Στο να λειτουργούν οριακά πια, με στόχο ένα και μόνο, να βγάλει τις καινούργιες ομάδες εκπαιδευτικών που στην επόμενη διαπραγμάτευση με την Τρόικα θα τους προσφέρει τα κεφάλια. Πρόκειται να γίνουν και πάλι συνελεύσεις και με την ΕΛΜΕ? Συνελεύσεις θα γίνουν, πιθανόν την άλλη εβδομάδα. Για νέες κινητοποιήσεις που θα έχουν και απεργιακό χαρακτήρα. Οπότε οι απεργίες θα συνεχίσουν και την επόμενη εβδομάδα, κύριε Κοτσιφάκη? Σε τι κλίμα δηλαδή θα γίνει? Εμείς είπαμε ότι δεν θα σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις. Δεν μπορούμε να σταματήσουμε τις κινητοποιήσεις από τη στιγμή που τα προβλήματα όχι μόνο δεν έχουν λυθεί, αλλά δημιουργούνται και καινούργια. Και όσο περνάει αυτός ο καιρός, το είχαμε πει από το καλοκαίρι ακόμα, όσο περνάει ο καιρός και συνεχίζεται αυτή η πολιτική, θα δημιουργούνται ακόμα και καινούργια προβλήματα. Νομίζουμε ότι τα πιο δύσκολα είναι μπροστά. Γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ανατραπεί αυτή η πολιτική. Και δεν το λέμε μόνο εμείς, το λένε όλα τα θετικά της χώρας. Μακάρι λοιπόν να βρείτε μια άκρη, να βρεθούν λύσεις, γιατί το θέμα της εκπαίδευσης είναι πάρα πολύ σημαντικό, κύριε Κοτσιφάκη. Και αφορά όλο τον κόσμο. Έτσι ακριβώς. Κύριε Κοτσιφάκη, θα σας ξαναέχουμε στη γραμμή όταν θα υπάρχουν και νεότερα, όταν θα αποφασίσετε μάλλον τι θα γίνει και με τις νέες κινητοποιήσεις, αν θα πάρουν απεργιακό χαρακτήρα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Ευχόμαστε καλή δύναμη. Γεια σας, να είστε καλά. Να περάσουμε όμως ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλά και στο πρώτο ζωντανό δελτίο της ημέρας από το zoogla.gr με την Άννα Μορφούλη. Πάμε να ακούσουμε, να δούμε το δελτίο και επιστρέφουμε.
Καλημέρα σας και πάλι. Σας καλωσορίζουμε με χαρά άλλη μια φορά μετά το Δελτίο Ειδήσεων με την Άννα Μορφούλη στην πρώτη ανάρτηση, στην πρωινή εκπομπή της διαδικτυακής τηλεόρασης της Ζούγκλας, η οποία κάθε πρωί από τις 9 έως και τις 11 είναι κοντά σας να σας ενημερώνει για όλα τα θέματα της ελληνικής και διεθνούς επικαιρότητας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και συνεχίζουμε εδώ μαζί με την Νικολέτα Τσίκου. Τα θέματα φαίνεται πως δεν τελειώνουν. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και η απολογία του Μίχου στον ανακριτή. Όμως είχαμε και μία γκάφα όσον αφορά τη Χρυσή Αυγή. Σίγουρα δεν είχε προηγούμενο η γκάφα αυτή, αφού οι υπάλληλοι της δικαιοσύνης ξέχασαν να αφαιρέσουν το όνομα ενός προστατευόμενου μάρτυρα από τη δικογραφία και ο οποίος είχε καταθέσει κατά της Χρυσής Αυγής. Μέχρι στιγμής θέλω να σου πω ότι δεν υπάρχει καμία σχετική ανακοίνωση για αυτό το περιστατικό, το οποίο δεν μπλέτει απλώς την αξιοπιστία των αρχών, αλλά και αποθαρρύνει οποιονδήποτε ενδεχομένως θέλει να πάει να καταθέσει για ένα περιστατικό, ζητώντας εγγυήσεις για την ανωνυμία του. Να πούμε όμως ότι φαίνεται πως ο Ηλίας Καστιδιάρης γνώριζε τα στοιχεία του προστατευόμενου αυτού μάρτυρα, αφού φέρεται να τα αποκάλυψε ο ίδιος στη μαραθώνια, όπου ομολογία του το βράδυ. Όπως είπαμε, μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει, όπως είπες και εσύ, δεν έχει γίνει γνωστό πώς διέρευσε το όνομα. Μερικές βέβαια πληροφορίες, οι οποίες ως ακόμα δεν επιβεβαιώνονται, αναφέρουν πως κατά λάθος τα στοιχεία του προστατευόμενου μάρτυρα συμπεριλήφθηκαν στην δικογραφία μαζί με τα ονόματα των υπόλοιπων μαρτύρων. Πάμε όμως, Έλενα, σε ένα θέμα το οποίο συνέβη χθες το βράδυ. Νεκρή, λοιπόν, μέσα στο διαμέρισμά της στην οδό Χίου στην Ομόνια, βρέθηκε το μεσημέρι της Τρίτης 39χρονη Ελληνίδα. Χτυπημένη ήταν η γυναίκα στο θώρακα και πιθανότατα με ένα βαρύ αντικείμενο. Η αστυνομία κάνει λόγο για εγκληματική ενέργεια, ενώ προανάκριση διενεργεί η Διεύθυνση Ασφάλειας Αττικής. Στο διαμέρισμα βρέθηκε μαζί με την κοπέλα, βρισκόταν μάλλον ένας άντρας 55 ετών, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Ελπής, αφού ο ίδιος είχε καταναλώσει μεγάλη ποσότητα χαπιών. Ας αλλάξουμε λίγο όμως θέμα και ας πάμε λίγο σε κάτι πιο ευχάριστο. Η Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς, σε συνεργασία με τον Γιώργο Αμυρά, διοργάνωσε μια διαφορετική ποδηλατοπορία υπέρ της διαφάνειας στη δημόσια ζωή με τίτλο «The Ride of Transparency». Το Σάββατο στις 28 Σεπτεμβρίου, το περασμένο δηλαδή Σάββατο, είχε δοθεί ένα ραντεβού στην πλατεία Κοραή. Λίγο λοιπόν πριν ξεκινήσει η ποδηλατάδα, οι εθελοντές της Διεθνούς Διαφάνειας μοίρασαν σφυρίχτρες για να σταλεί ένα ηχηρό μήνυμα πως είναι η ώρα να ξεκινήσουμε. Στη συνέχεια ακολούθησε μια μεγάλη διαδρομή στους δρόμους της Αθήνας, από την πλατεία Κοραή στον Κεραμικό και στις παλιές γειτονιές του Μεταξουργίου. Εκεί οι ποδηλάτες έκαναν στάση στην οδό Ιάσονος 18, όπου βρισκόταν σε εξέλιξη graffiti event από τον street artist B. Μια συμβολική τοιχογραφία αποκαλύπτεται σταδιακά στην πρόσωψη ενός παλιού κτηρίου. Εικόνες μιας ζωής απαλλαγμένης από τη διαφθορά αποτυπώνονται και γίνονται σύνθημα όλων μας για μια πιο δίκαιη και ακέραιη κοινωνία και καθημερινότητα. Η ποδηλατοπορία λοιπόν ολοκληρώθηκε σε μια ιστορική πόλη, σε μια ιστορική περιοχή της Αθήνας, στην Ακαδημία Πλάτωνος. Ας περάσουμε να δούμε ένα βίντεο απόσπασμα από τη ποδηλατοδρομία και επιστρέφουμε. Είτε στο δημόσιο
δημόσιου ιδιωτικού τομέας. Το καλό είναι ότι αυτή τη φορά δεν παίρνει τηλέφωνο και σου λένε κάνει την καταγγελία εκεί και παρακολουθά το φάκελο, αλλά υπάρχει ολόκληρο νομικό τμήμα που υποστηρίζει, παρακολουθεί την εξέλιξη της καταγγελίας και παρεμβαίνει. Αυτό είναι πρωτοφανές για την Ελλάδα και είναι επιτέλους κάτι πολύ σημαντικό. Ο Βασίλης Ζωτηρόπουλος είναι ηγείται της νομικής προσπάθειας, τον οποίο... Λοιπόν, η ιδέα στην οποία η Ιωάννη θα σας πει περισσότερα για το κομμάτι της δουλειάς που κάνει στην Ισλανδία. Εγώ θα σας πω τώρα για τα κορυφαία. Θα κάνουμε χαλαρή κοντρατική βολτίτσα μέχρι την Ακαδημία Πλάτωνος. Όσοι δεν έχετε πάει στην Ακαδημία Πλάτωνος θα σας αρέσει, γιατί είναι ένας αρχιτεκτονικός χώρος και καταπληκτικός, 140 στρέμματα πρασίνου. Εκεί μας περιμένετε οι άνθρωποι, οι τόποι, οι κοινωνικοί έτσι, θα μας ξεναγήσουν, να δούμε τους αρχαιολογικούς χώρους, να πούμε σε ένα συνεργατικό καφενείο που έχουν αφέψιμα κτλ. Τώρα, θέλω να πω το εξής, ότι είμαστε στην Ποδηλατάδα σε ένα ρεύμα κυκλοφορίας, δεν κάνουμε πως περάσει τις τράξουζες και τέτοια, τα γνωστά, και βέβαια στο ένα χαριστούν ενέρω από τον Ερυθρό Σταυρό τους διασώστες μας, οι οποίοι πάρονται, μας προσφέρουν νερά και τα παιδιά, δηλαδή. Το πλήσιο το δούκα και το πλήσιο το όλοι παράσιμο. Ωραία, παράσιμο, συγγνώμη. Όπως επίσης από την Τροχέα, τον Αστιφύλακα, τον Χρήστο, τον Καραφύλακα και τον Αρχιφύλακα, τον Δημήτρη Καμπουράκη. Λοιπόν, ο λόγος της Σοφία την Ιωάννου για τα περαιτέρω. Δύο λόγια. Άντα, ευχαριστήσω πάρα πολύ. Πρώτη να είστε σήμερα, που είστε σήμερα εδώ, δεν μπορείτε και πολύ. Και τώρα η αφωνή του Γιώργου. Είδαμε το απόσπασμα από την ποδηλατοπορία. Χαρακτηριστικό ήταν ο ήχος από τις φυρίχτρες, Νικολέτα, που όπως είπες, μοιράσανε σε όλους τους ποδηλατοδρόμους. Ας περάσουμε όμως στο Σύλλογο Ελλήνων Αρχαιολόγων, όπου άνοιξε τις πύλες του και φιλοξενεί την ομαδική έκθεση με έργα εργαζομένων στην Ακρόπολη. Οι ώρες λοιπόν λειτουργίας θα είναι από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι και από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ στο κτίριο μάλλον του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων στην Ερμού 134 και 136. Να πούμε ότι την Παρασκευή 4 Οκτώβρη, το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Οκτώβρη ο κήπος του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων θα γεμίσει μουσική με DJ για να διασκεδάσει όλους τους παρόντες. Ωραίες εκδηλώσεις αυτές. Ωραίες εκδηλώσεις. Αλλά με το ποδήλατο, ξέρεις που είπες πριν, λίγο τρόμαξα. Γιατί σου έχω πει τι έχω πάθει ποδήλατο. Ας τα πούμε στη διάλειμμα. Λοιπόν, ας περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα. Αφού αποζημιώσεις συνολικού ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ ξεκίνησαν να καταβάλλονται εχθές, 3η-1η Οκτωβρίου, από τον ΕΛΓΑ σε 2.631 δικαιούχους. Οι αποζημιώσεις αυτές αφορούν ζημιές σε φυτική παραγωγή και κυρίως σε ελιές, εσπεριδοειδή και κυπευτικά, καθώς και στο ζωικό κεφάλαιο από διάφορα ζημιογόνα αίτια. Νικόλετα, πες μας μερικούς νομούς ενδεικτικά που θα πάρουν αυτές τις αποζημιώσεις. Θες πρωτεία λοιπόν Ιωαννίνων, Σερών, Τρικάλων, Χαλκιδικής, Χανίων, Χίου, Φλωρίνης, Φθιώτιδας, Φωκίδας και άλλων πολλών περιοχών. Μπορούν να τα δουν και αναλυτικά στο site του ΕΛΓΑ. Να δουν ποιοι θα είναι δικαιούχοι. Έχεις ακούσει, θυμάσαι τότε στον Οδυσσέα που υπήρχε η Πινελόπη και οι 12 μνηστήρες. Στην προκειμένη η Πινελόπη είναι η Ρόσκο, αλλά δεν έχει 12 μνηστήρες. Έχει 3 σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ. Με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από 3 επενδυτικά σχήματα έληξε πριν από 2 μέρες τη Δευτέρα η προθεσμία υποβολής εκδηλώσεων του ενδιαφέροντος για την απόκτηση του 100% του μετοχικού κεφαλαίου της ελληνικής εταιρείας συντήρησης σιδηροδρομικού τροχαίου υλικού ΕΕΣΤΗ η Ρόσκο που κατέχει το Ταμείο Αξιοποίησης Ιδιωτικής Περιουσίας του Δημοσίου. Τις εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα αξιολογήσουν οι σύμβουλοι αξιοποίησης προκειμένου να εισηγηθούν στο ΤΑΙΠΕΔ σχετικά με τους υποψήφιους που πληρούν τα κριτήρια συμμετοχής για την επόμενη φάση του διαγωνισμού.
Σύμφωνα με το ΤΑΙΠΕΔ, μέσω της αξιοποίησης της ΕΕΣΤ ΑΕ, αναμένεται να υλοποιηθούν επενδύσεις που θα συμβάλλουν στην αναβάθμιση των υποδομών και των παρεχόμενων υπηρεσιών, συντήρησης επισκευής και ανακατασκευής τροχαίου υλικού, καθώς και στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των προσφερόμενων σιδηροδρομικών υπηρεσιών στην Ελλάδα. Προς ιδιωτικοποίηση φαίνεται πως κινείται και η ΛΑΡΚΟ, με το σύνολο των περιουσιακών της στοιχείων να επιλέγει τελικά η κυβέρνηση. Στη λύση αυτή κατέληξε το Υπουργείο Οικονομικών μετά τις σκληρές διαπραγματεύσεις που είχε με την Τρόικα, αφού είχαν παίξει πολλά σενάρια για το μέλλον της, μεταξύ των οποίων και η εκαθάριση της εταιρείας με απόλυση όλου του προσωπικού του εργοστασίου στη Λάριμνα και τη δημιουργία νέας εταιρείας. Θα περάσουμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε με τα οικονομικά θέματα που απασχολούν την ελληνική επικαιρότητα. Νιώθετε άβολα με το σώμα σας? Υποδεχτείτε την τεχνολογική επανάσταση στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Μετατρέπει τη θερμική ενέργεια που εκπέμπει το ανθρώπινο σώμα σε άπο υπέρυθρες ακτίνες και τις επιστρέφει πίσω σε αυτό. Αποτέλεσμα, μείωση της εμφάνισης της κυταρίτιδας, λία και καλή γραμμή εμφάνιση. Αγαπήστε ξανά το σώμα σας με το νέο καλσόν Nanobionic Anti-Celluline. Ήρθε η ώρα για την οικονομική σας ενημέρωση. Επιστρέψαμε από το σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και μαζί μου είναι η Νικολέτα Τσίκου. Νικολέτα, 250.000 φορολογούμενοι κινδυνεύουν, Έλενα, να μην πληρώσουν με δόσεις. Με μία δόση, λοιπόν, θα πληρώσουν τον φόρο περίπου 250.000 φορολογούμενοι, οι οποίοι υπέβαλαν την φορολογική τους δήλωση, όπως όμως δεν έχει ακόμα εκαθαριστεί. Όλα ξεκίνησαν όταν ζητήθηκε από 340.791 φορολογημένους να υποβάλουν τα δικαιολογητικά της φορολογικής τους δήλωση. Η προθεσμία όμως για εκείνους έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου. 168.039 φορολογούμενοι δεν έχουν ακόμα καταθέσει τα δικαιολογητικά τους, ενώ δεν έχει γίνει εκαθάριση σε 79.458 φορολογημένους. Στην τηλεφωνική μας γραμμή όμως έχουμε τον Δημήτρη Τσαγκάρη, τον κύριο Τσαγκάρη, φοροτεχνικός. Κύριε Τσαγκάρη, καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Με μία δόση κινδυνεύουν πολλοί να πληρώσουν το εκαθαριστικό? Εντάξει, τώρα κοιτάξτε, οι περισσότεροι το χρεωστικό το ξέρουν από την ανάγνωση αυτό το σύστημα. Απλά δεν τους έχει έρθει το εκαθαριστικό. Ξέρουν το ποσό του φόρου που είναι να πληρώσουν. Ούτως ή άλλως δεν νομίζω ότι τους πιάνει και χαρά να τρέξουν την ουρά για να πληρώσουν. Λεφτά δεν υπάρχουν στην αγορά, είναι γνωστό αυτό. Η έλλειψη ρευστότητας είναι απίστευτη. Πράγματι αυτή είναι λίγο αδικημένη, διότι λόγω της καθυστέρησης της φετινής υποβολής των φορολογικών δηλώσεων, σε συνδυασμό με το θέμα του ελέγχου των παραστατικών που χρειάζεται να γίνει αντιδόη, ουσιαστικά μπορεί να καταλήξουν να πάνε μόνο σε μία δόση. Αν δεν έχουν να πληρώσουν. Ναι, αυτό ισχύει. Κοιτάξτε, ένας που δεν έχει, το φωνάζω καιρό αυτό. Ένας που δεν έχει να πληρώσει και σε δόσεις να του πει να το πληρώσει, πάλι δεν έχει. Αυτός που δεν έχει, δεν έχει. Γι' αυτό λέω, δεν εξυπηρετούν πάντοτε οι δόσεις. Οι δόσεις διευκολύνουν. Η υπόθεση είναι να έχει. Αν δεν έχει τίποτα, τι να πληρώσει. Είτε με δώσει είτε ολόκληρο το ποσό, είναι πάντοτε πρόβλημα. Δυστυχώς υπάρχει το πρόβλημα. Αυτή η
ιστορία με το φόρο εισοδήματος. Θυμάστε πέρσι που δεν ήταν ακόμα τόσο σκληρά τα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει δεν ήταν τόσο σκληρά όσο φέτος. Είχε δοθεί η δυνατότητα για 7 δόσεις, μηνιαίες υποτίθεται. Τώρα ο φόρο εισοδήματος είναι σε 3 μηνιαίες δόσεις, εφόσον θα τελείωνε η καθάριση του φόρου τον Αύγουστο. Για να προλάβει να πάει Αύγουστο, Οκτώβριο, Δεκέμβριο, τα 3 δίμηνα. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει το Υπουργείο Οικονομικών. Υποτίθεται ότι μελετούσε μια διαδικασία δόσεων ιδιαίτερα για το φόρο εισοδήματος λόγω της φετινής καθυστέρησης, αλλά δεν έχουμε κάτι νεότερο σαν εξαγγελία, κάτι πιο όριμο. Υποτίθεται ο προβληματισμός υπάρχει, αλλά από ό,τι φαίνεται η στέρηση των εσόδων, όπως αποτυπώνεται το κούρεμα του πρωτογενούς πλεονάσματος, αυτού του Τροϊκανού, δεν διευκολύνει μια τέτοια πρωτοβουλία. Κύριε Τσαγκάρη, καλημέρα σας και από μένα. Θα ήθελα να σας ρωτήσω. Πριν από λίγες μέρες, ο Γενικός Γραμματέας των Δημοσίων Εσόδων, ο κύριος Θεοχάρης, ανακοίνωσε πως όλοι οι υπόχρεοι θα λαμβάνουν τα τέλη κυκλοφορίας τους και για κάποιους από αυτούς και το φόρο πολυτελείας, αποκλειστικά μέσω της ιστοσελίδας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Ναι, είχε γίνει και πέρσι αυτό, γιατί δεν είχαν τυπωθεί σήματα, θυμίζω, για λόγους οικονομίας. Πώς το βλέπετε, αυτά τα αυτοκόλλητα τα σηματάκια. Το θυμάμαι. Θα είναι εύκολο ή θα έχουμε τα ίδια προβλήματα όπως με την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων? Όχι, έχει λειτουργήσει το σύστημα από πέρσι, δεν νομίζω ότι υπήρξαν προβλήματα. Το πρόβλημα είναι το ύψος των χρημάτων τα οποία απαιτούνται, γιατί αυτός ο φόρος πολυτελείας με τον οποίο μας ευνηδίασε το Υπουργείο Οικονομικών είναι ένα πρόσθετο χτύπημα στη ρευστότητα που δεν υπάρχει. Στα καλά του καθουμένου δηλαδή, έρχεται και ζητάει αναδρομικά για το 2012 ένα ποσό χρημάτων από όσους έχουν αυτοκίνητο πάνω από 1.900 κυβικά, το οποίο το ονομάζει φόρο πολυτελείας, για να καλύψει τρύπες του ελληνικού δημοσίου. Δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει κανείς, εφόσον το δημόσιο δεν έχει λεφτά, να σκεφτεί εναλλακτικά. Δηλαδή, έβλεπα αυτή την υπόθεση στην Αμερική με τον κύριο Ομπάμα, όπου, ξέρετε, η λύση για να λύσει κανείς το δημοσιονομικό πρόβλημα δεν είναι μόνο διάσταση, δηλαδή το να βρίσκουμε οτιδήποτε θυμόμαστε να επιβάλλουμε φόρους, όπως αυτός ο φόρος που επεβλήθη. Δείτε, στην Αμερική απέλυσαν εχθές, προς στιγμή βέβαια, 800.000 δημοσίους υπαλλήλους, χωρίς να κάτσουν να σκεφτούν ότι θα μπορούσαν να βάλουν ΦΠΑ, ας πούμε, στην αμερικανική οικονομία. Θυμίζω, δεν υπάρχει ΦΠΑ στην Αμερική. Σε ορισμένες πολιτείες υπάρχει φόρος πωλήσεων 6-8% μόνο. Ούτε κανείς σκέφτηκε υπουργός οικονομικών εκεί να αυξήσει την ειδική φορολογία στη βενζίνη, που θυμίζω ότι είναι από τις φθηνότερες στον κόσμο εκτός από τις πετρελαιοπαραγωγούς χώρες. Εγώ, κύριε Τσαγκάρη, σήμερα έβαλα βενζίνη με 1,98. Ακριβώς. Στην Αμερική, να ξέρετε, αυτό το ποσό θα δίνατε για ένα γαλόνι, που είναι περίπου 3 λίτρα. Λοιπόν, ούτε κανείς σκέφτηκε στην Αμερική. Ούτε κανείς σκέφτηκε στην Αμερική να αυξήσει τις τελευταίες φορολογίες εισοδήματος ή να πέσει ο Αμερικάνος και να πει επιβάλλω φόρο πολυτελείας στα αυτοκίνητα που έχετε αγοράσει προ πενταετίας. Λοιπόν, μήπως θα πρέπει να σκεφτεί λίγο πιο πρωτότυπα το Ελληνικό Υπουργείο Οικονομικών και η Ελληνική Δημόσια Διοίκηση? Κύριε Τσαγκάρη, βασικά να σας πω λίγο κάτι. Δεν βλέπω κάποια ιδιαίτερη διαφορά εγώ προσωπικά. Δηλαδή, στην Αμερική απολύθηκαν με τη μία 800.000 υπάλληλοι. Εδώ στην Ελλάδα απολύονται καθημερινά φτάνοντας. Όχι, στην Αμερική απολύθηκαν, όχι, δεν πάει έτσι. Στην Αμερική απολύθηκαν 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι και η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα είναι στο 4%. Λοιπόν, εδώ η ανεργία στον ιδιωτικό τομέα είναι 30% και στους νέους 65%. Και συζητάμε σήμερα, 4 χρόνια μετά, εάν θα απολυθούν οι επίορκοι και οι ανεπαρκείς. Πάντως είμαστε πρωταθλητές στην ανεργία. Εδώ μιλάμε για κινητικότητα. Εδώ μιλάμε για κινητικότητα, ξέρετε, των δημοσίων υπαλλήλων. Και το πρόβλημα, ξέρετε, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους ή με τους ιδιωτικούς. Υπάρχει ένα πρακτικό πρόβλημα. Δεν μπορεί, εφόσον πτώχευσε το ελληνικό δημόσιο, ο δημόσιος υπάλληλος να πληρώνεται στην ώρα του και ο ιδιωτικός υπάλληλος που δεν έχει πτωχεύσει η εταιρεία στην οποία εργάζεται να πληρώνεται με 6 και με 12 μήνες καθυστέρηση. Εγώ είμαι υπέρ της οικονομίας. Αυτό είναι το πρόβλημά μου. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τους δημοσίους υπαλλήλους. Για τις συντάξεις, τι έχετε να πείτε, κύριε Τσαγκάρη? Για τον κύριο Σβρούτση, ο υπουργός είπε ότι θα προσπαθήσει, λέει, ο στόχος, λέει, του Υπουργείου είναι να τα πάρουν όλοι τα χρήματά τους στις συντάξεις. Η γνώμη μου είναι ότι ο κύριος Σβρούτσης δεν φταίει. Ο κύριος Σβρούτσης παρέλαβε μια πολύ άθλη παρέμβαση, πολύ κακή, πολύ άσπεκτη, πολύ αποτυχημένη που είχε γίνει το ασφαλιστικό σύστημα,
και η κυβέρνηση, η Σαμαρά την παρέλαβε αυτή, από την κυβέρνηση του Παπανδρέου και ειδικότερα τον υπουργό τον τότε, τον κύριο Κουτρουμάνη, ο οποίος έκανε μια παρέμβαση στο ασφαλιστικό, φιλοπολιτική, φιλολαϊκή, φιλοψυχοδηρική, με ορισμένες μεταβατικές διατάξεις, ευνοώντας αυτούς που έβγαιναν σύντομα στη σύνταξη, τα περίφημα όρημα στα σιωτικά δικαιώματα, και αυτούς βεβαίως που είχαν βγει ήδη σε σύνταξη, και επιβαρύνοντας αυτούς που θα έβγαιναν σε σύνταξη στο μέλλον. Λειτουργήσε εντελώς πολιτικάντικα και βεβαίως άστοχα. Γι' αυτό και η μεγαλύτερη τρύπα, η μεγαλύτερη βόμβα σήμερα που έχει να αντιμετωπίσει η κυβέρνηση, να ξέρετε, το μεγαλύτερο αγκάθι που διαπραγματεύσει με την Τρόικα, δεν είναι τα εργασιακά και οι απολύσεις των δημοσίων υπαλλήλων. Είναι το ασφαλιστικό. Είναι μια τεράστια βόμβα, όπου εκεί χρειάζεται, εγώ πιστεύω, μια παρέμβαση εκβάθρων. Δηλαδή, χρειάζεται μια ολική ανακατασκευή του ασφαλιστικού στην Ελλάδα, διότι η ανεργία είναι το 30%, άρα δεν παράγονται ασφαλιστικές φορές για να πληρώνονται οι συντάξεις κάποιων που έχουν βγει σε νεότατη ηλικία. Επομένως, θα πρέπει πολύ σύντομα, πιστεύω, και είναι ο μόνος δρόμος που υπάρχει, να πάει κανείς σε μια επανεξέταση όλων των συντάξεων, για να μην μιλήσουμε για οριζόντιο κούρεμα το οποίο αντιλαμβάνεται. Ακούμε για 500 με 1000 ευρώ για περίπου 756.481 άτομα. Δηλαδή, η σύνταξη θα κυμαίνεται από 500 έως και 1000 ευρώ. Ναι, γι' αυτό σας το λέω αυτό, για να μην πάμε πάλι σε πρωτοτυπίες τύπου Κουτρουμάνη. Άστοχες δηλαδή και ασυνάρτητες. Και βεβαίως αποτυχημένες από πλευράς δημοσιονομικής απόδοσης. Θα έπρεπε τάχιστα να πάμε σε μια επανεξέταση των συντάξεων οι οποίες δίνονται με βάση τις ασφαλιστικές φορές που έχουν καταβληθεί και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός, ασφαλιστικός επαναπροσδιορισμός των συντάξεων με άξονα το ελάχιστο, ένα ελάχιστο ας πούμε κοινωνικό εγγυημένο εισόδημα, θυμάστε που έλεγε παλιά το ΠΑΣΟΚ επί περίοδου του ΚΑΤΟΥ. Λοιπόν, θα έπρεπε να πάμε σε ένα ασφαλιστικό το οποίο να δηλώσουμε ότι ο κάθε Έλληνας πολίτης στα 65 του, στα 67 του για παράδειγμα, θα πρέπει οπωσδήποτε να πάρει 500 ευρώ το μήνα, λέει ένα παράδειγμα, και από εκεί και πέρα να επανεξεταστεί το παραπάνω κομμάτι με βάση τις ασφαλιστικές φορές. Αυτός και μόνο αυτός θα μπορούσε να είναι ο δρόμος μιας ανακατασκευής του ασφαλιστικού που να παράξει ένα αποτέλεσμα. Δηλαδή το να πάμε άμεσα και λίγο βία βέβαια σε μια αιτία ανταποδοτικότητα του συστήματος. Το να βγούμε να χωρέσουμε πάλι συντάξεις, βάζοντας αυθαίρετα όρια, δηλαδή κάτω από 1500, κάτω από 1300, δεν νομίζω ότι οδηγεί πουθενά. Κύριε Τσαγκάρη, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Να έχετε μια καλή μέρα, να περάσουμε. Καλημέρα, καλό βελτίο. Να είστε καλά. Να περάσουμε στον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην Ευελπίδων. Θα μπορούμε να τον δούμε. Και όλα σε Πέτρο. Λοιπόν, μετά από μια μαραθώνια διαδικασία που ξεκίνησε στις 3.30 εχθές το μεσημέρι και ολοκληρώθηκε περίπου στις 9.30 σήμερα το πρωί, διάρκειας δηλαδή 18 ώρων πάνω κάτω, ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των 4 βουλευτών, οι οποίοι καθαρά ήταν οι κύριοι Κασιδιάρης, Παναγιώταρος, Λαγός και τελευταίος ο Νίκος Μίχος, ο οποίος και ολοκλήρωσε τη διαδικασία στις 9.30 το πρωί. Αυτή τη στιγμή στο κτίριο 6, το οποίο βλέπετε πίσω μας, βρίσκεται σε εξέλιξη η διάσκεψη μεταξύ ανακριτών και εισαγγελέα και περιμένουμε και εμείς την ετοιμιγορία τους προκειμένου να δούμε τι μέλη γενέστε με τους 4 βουλευτές της Χρυσής Αυγής. Σε πόση ώρα θα βγουν τα αποτελέσματα από τη σύσκεψη του ανακριτή και του εισαγγελέα? Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε. Είναι μια διαδικασία η οποία μπορεί να διαρκέσει ανάλογα με την περίσταση από μισή με μία ώρα μέχρι και αρκετές ώρες. Επομένως, θα πρέπει να κάνουμε υπομονή και θα το διαπιστώσουμε όλοι. Όταν συμβεί, δεν θα μπορέσουμε να το ξέρουμε νωρίτερα. Ωραία, Πέτρο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ο Πέτρος Σιδερέας βρίσκεται στην Ευελπίδων. Θα τον έχουμε και αργότερα, αν προκύψει κάτι νεότερο. Να περάσουμε όμως στο θέμα το οικονομικό βαρόμετρο. Είναι μία νέα έρευνα την οποία δημοσίευσε το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών και είναι η τέταρτη ποσοτική έρευνα για το έτος 2013 με τον τίτλο που είπαμε «Οικονομικό βαρόμετρο», η οποία πραγματοποιεί κατά εντολή του ΕΒΑ από την εταιρεία Άλικο. Τα ευρήματά της επεξεργάζονται και από το Κέντρο Μελετών και Έρευνας του ΕΒΑ.
Η έρευνα διεξήχθη μέσω των τηλεφωνικών συνεντεύξεων σε 1.000 άτομα ηλικίας 18 και άνω από όλη την Ελλάδα. Το χρονικό διάστημα μεταξύ 20 και 23 Σεπτεμβρίου 2013, Έλληνα. Να περάσουμε όμως στην τηλεφωνική μας γραμμή, στην οποία βρίσκεται ο κύριος Μίχαλος, να μας πει λίγο τα αποτελέσματα της έρευνας. Τι έδειξε η έρευνα, κύριε Μίχαλε, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Υπήρξε μια αισιοδοξία για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά μια απαισιοδοξία σε ό,τι αφορά την εξέλιξη της οικονομικής κατάστασης των ίδιων των προσωπικών οικονομικών των νοικοκυριών. Με το φόβο ότι θα υποστούν νέα μέτρα λιτότητας, στην ουσία εμφανίζονται οι Έλληνες πολίτες μέσα από αυτή την έκθεση, από αυτή την έρευνα, η οποία έγινε, όπως είπατε, για λογαριασμό του ΕΒΑ. Τα νοικοκυριά γενικώς, δηλαδή, αυτή τη στιγμή φαίνεται, όπως είπατε, ότι ναι, μεν είναι αισιόδοξα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας, αλλά απεσιόδοξα για τα ίδια. Από την άλλη, βλέπουμε ότι υπάρχει και δυσπιστία για την οικονομική πορεία. Κοιτάξτε, δυσπιστία. Και λόγω της πολιτικής αστάθειας, φαντάζομαι. Ακριβώς. Είναι το θέμα της πολιτικής αστάθειας, αλλά σε κάθε περίπτωση, μετά τις γερμανικές εκλογές της 22 Σεπτεμβρίου, ενώ όλοι ελπίζαμε ότι θα σχηματιστεί μια κυβέρνηση και πιστεύαμε σε μια κυβέρνηση ευρύτερου συνασπισμού δυνάμεων, δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχει δημιουργηθεί αυτό το νέο κυβερνητικό σχήμα και αυτή η παρατεταμένη χρονική περίοδος, η οποία μπορεί να πάρει στην καλύτερη των περιπτώσεων 2 μήνες ώστε να σχηματιστεί μια γερμανική κυβέρνηση, αδυνατίζει κάπως γενικότερα την ευρωπαϊκή οικονομική πολιτική, με την έννοια ότι η ισχυρή οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης, που είναι η Γερμανία, είναι η γερμανική οικονομία, δεν θα πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Θα πρέπει για άλλη μια φορά να επισημάνουμε ότι δεν είναι ελληνικό το πρόβλημα. Ποτέ δεν ήταν ελληνικό το πρόβλημα. Σίγουρα είχαμε τις δικές μας διαφορετικές αδυναμίες, αδυναμίες σε ό,τι αφορά τις μεταρρυθμίσεις, οι οποίες θα πρέπει να προχωρήσουν, τονίζοντας βεβαίως ότι οι μεταρρυθμίσεις οι οποίες θα ευνοήσουν την αγορά και δεν θα δημιουργήσουν περισσότερα είτε οικονομικά προβλήματα ή πολύ περισσότερο κοινωνικά προβλήματα. Θυμίζω παραδείγματος χάρη την απελευθέρωση των ταξί. Όταν η Αθήνα έχει 16.000 ταξί, αντιλαμβάνεστε, το να γίνουν 20-25.000 δεν εξυπηρετεί σε τίποτα. Όταν ήδη οι 16.000 δεν έχουν την απαραίτητη απασχόληση για να διατηρήσουν τη βιωσιμότητα του επαγγέλματος. Αυτό λοιπόν το οποίο χρειάζεται είναι μια συνολική οικονομική αλλαγή πορείας σε όλη την Ευρώπη. Και αυτό για να γίνει θα πρέπει να υπάρχει μια γερμανική κυβέρνηση, έτσι ώστε να μπορούμε τόσο μεμονωμένα εμείς ως κράτος, αλλά και με ένα συνασπισμό δυνάμεων του Ευρωπαϊκού Νότου, να διαπραγματευτούμε τους νέους όρους που χρειάζεται για να πάει μπροστά η οικονομία. Είναι οξύμορο να μιλάμε για ανάπτυξη, η οποία μοιραία κάποια στιγμή, και εγώ πιστεύω το δεύτερο εξάμηνο του 2014, θα επανέλθουμε σε ένα θετικό πρόσημο ανάπτυξης. Το ζητούμενο όμως είναι να έχουμε ένα θετικό πρόσημο της τάξης του 0,5 ή έστω 0,7% της ελληνικής οικονομίας, όταν αυτή η ανάπτυξη δεν θα έχει ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα και θα συνεχίζουμε να έχουμε αυτόν τον αισχρό κατάλογο των ανέργων που χθες με τα νέα στοιχεία της Eurostat φτάνει στο 27,9%. Πρωταθλητές στην ανεργία, κύριε Μίχαλε. Πρωταθλητές στην ανεργία, ακριβώς. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι πρέπει η μεν κυβέρνηση να αρχίσει να λαμβάνει κάποια πρακτικά μέτρα ώστε να μειώνουμε τον κατάλογο των ανέργων και ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Θεωρώ απαράδεκτο εν έτη 2013 να έχουμε 65% ανεργία στην κατηγορία, την ηλικιακή κατηγορία των νέων μας, αυτών που είναι από 18 έως 25. Δηλαδή 6 και πλέον νέοι στους 10 σήμερα δεν έχουν θέση εργασίας. Αυτό είναι μια ορολογιακή κοινωνική βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής κοινωνίας. Πρέπει λοιπόν να λαμβάνει η κυβέρνηση σε οποιαδήποτε περίπτωση μέτρα ανακούφισης, ιδιαίτερα της νεανικής επιχειρηματικότητας. Έχουμε καταθέσει συγκεκριμένες τέτοιες προτάσεις στην κυβέρνηση, αλλά θα πρέπει και στο σύνολό τους οι Ευρωπαίοι να δουν ότι δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο με μέτρα λιτότητας. Πρέπει να προχωρήσουμε σε μια αναπτυξιακή πορεία. Έχουμε δει το παράδειγμα το οποίο έχει ακολουθήσει η Αμερική τα τελευταία 25 χρόνια με μια νομισματική χαλάρωση, η οποία δεν αποτελεί λύση, αλλά είναι ένα εργαλείο που θα οδηγήσει σε μια ολοκληρωμένη λύση
πάντα με την προϋπόθεση ότι θα γίνουν και οι σχετικές διαφορετικές αλλαγές και οι μεταρρυθμίσεις που απαιτούνται, αλλά σε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα επιβαρύνει την κοινωνική συνοχή. Σήμερα έχουμε πάρα πολλά μέτρα, πολλές μεταρρυθμίσεις, λανθασμένες διαφορετικές αλλαγές που επιχειρούνται σε λάθος χρόνο και πολύ φοβούμαι ότι αν δεν ληφθούν οι σωστές αποφάσεις, πραγματικά δημιουργούνται ουσιαστικά προβλήματα στην συνοχή του κοινωνικού συνόλου. Από τις θέσεις που έχετε καταθέσει, έχετε πάρει κάποια απάντηση, έχει γίνει κάποια συζήτηση? Συζήτηση βεβαίως και έχει γίνει. Εγώ σας δώσω ένα παράδειγμα το οποίο αυτή τη στιγμή πραγματικά κυνηγούμε σε ό,τι αφορά τον πρωτογενή τομέα. Επειδή πολλή κουβέντα και πολλή συζήτηση έχει γίνει για τον πρωτογενή τομέα, αλλά έχουμε μείνει σε επικοινωνιακό επίπεδο, αυτό το οποίο προτείνουμε εμείς είναι ότι ένας νέος επιχειρηματίας, ο οποίος θέλει να ιδρύσει μια καινούργια επιχείρηση στον αγροτικό τομέα, έρχεται στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων, που είναι το όργανο που στην ουσία συντονίζει όλες τις επιμελητηριακές ενέργειες στην επικράτεια. Στείνεται μια επιχείρηση, την οποία την στείλουμε δωρεάν για λογαριασμό του νέου επιχειρηματία, παρέχοντάς του και νομική και φορολογική κάλυψη δωρεάν. Έρχεται το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο, που είναι το δεύτερο σκέλος αυτής της αλυσίδας, που θα παρέχει την απαραίτητη πληροφόρηση και μια πρακτική λίστα του τι πρέπει να κάνει αυτός ο επιχειρηματίας ανάλογα με τη γεωγραφική θέση που θα έχει η επιχείρησή του, ως προς το τι μπορεί να καλλιεργήσει, πώς μπορεί να το καλλιεργήσει, σε ποιες χρονικές στιγμές του χρόνου, όλες τις πληροφορίες και τις συμβουλές τις οποίες χρειάζεται. Έρχεται η Εκκλησία ως τρίτο σκέλος, η οποία θα παρέχει αδιάθετη αγροτική γη για χρονική περίοδο 20 έως 30 έτη δωρεάν σε αυτόν τον νέο επιχειρηματία. Και κλείνουμε τον τελευταίο κρίκο αυτής της αλυσίδας με την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία έχει συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει στα πρώτα βήματά του αυτήν την νέα επιχειρηματική προσπάθεια του νέου αγρότη. Αντιλαμβάνεστε ότι με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται και νέες θέσεις εργασίας στην περιφέρεια, διότι δεν θα είναι μία μονοπρόσωπη επιχείρηση, αντιλαμβάνεστε ότι θα χρειαστούν πρόσθετα χέρια. Και σε συνδυασμό με κάποιες άλλες ενέργειες, όπως τα δημοπρατήρια τιμών, τα οποία έχουμε προτείνει στην κυβέρνηση, ένα δημοπρατήριο εν είδη χρηματιστηρίου αγροτικών προϊόντων σε κάθε περιφέρεια, άρα 13 περιφερειακά δημοπρατήρια, θα μπορούμε να τονώσουμε τον αγροτικό τομέα, τον πρωτογενή τομέα, που πραγματικά μπορεί να προσφέρει σημαντικά πράγματα στην ελληνική οικονομία. Κύριε Μίχαλε, να ρωτήσω, όταν λέμε νέο, σε τι ηλικίες απευθύνεται αυτό το πρόγραμμα? Και η δεύτερη μου ερώτηση μετά από αυτή είναι, δηλαδή ο νέος αυτός, οποιαδήποτε ηλικία, της ηλικιακής ομάδας μάλλον που θα πείτε, δεν χρειάζεται να καταβάλει κανένα ποσό, έτσι? Κοιτάξτε, δεν προσδιορίζεται η ηλικία σε κάθε περίπτωση. Απευθυνόμαστε όμως γενικά σε ηλικιακά νέους ανθρώπους, χωρίς όμως να αποκλείουμε κάποιους οι οποίοι ήταν στελέχοι σε μια επιχείρηση η οποία είτε έκλεισε είτε έχει απολύσει άτομα και βρίσκονται αυτή τη στιγμή στις ουρές των ανέργων. Σε κάθε περίπτωση αυτό το μήνυμα το οποίο θέλουμε να περάσουμε είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει και μια λογική αποκέντρωσης, διότι βλέπουμε μέσα από την ανάλυση των στοιχείων της ανεργίας ότι στα μεγάλα αστικά κέντρα παρουσιάζονται και τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας. Και με αυτόν τον τρόπο τονώνουμε και ένα στοιχείο της ελληνικής οικονομίας, το οποίο δυστυχώς έχει μείνει αναξιοποίητο τα τελευταία 20-25 χρόνια. Αυτό είναι το μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε, αλλά βεβαίως και ένα μήνυμα αισιοδοξίας ότι εάν αρχίσουν να γίνονται κάποια πρακτικά πράγματα στο τόπο μας, θα αλλάξει και λίγο η ψυχολογία, η οποία σήμερα βρίσκεται στο απόλυτο μαδίρ. Θα σας κάνω μια τελευταία ερώτηση για να κλείσουμε. Εσείς ποιος τομέας πιστεύετε ότι έχει τη μεγαλύτερη άνθηση στον αγροτικό τομέα, στην αγροτική ζωή? Δηλαδή θα μπορούσε να ασχοληθεί κάποιος με τη μελισσοκομεία, με την καλλιέργεια αμπελιών, με την σαλιγκαροτροφία? Ποιος δηλαδή θα ήταν ο κλάδος που προτείνετε εσείς να ακολουθήσουν και ο οποίος θα έχει περισσότερα κέρδη? Κοιτάξτε, δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος, διότι έχουμε τουλάχιστον 15 με 20 του προϊόντα τα οποία θα μπορούν να παραχθούν στη χώρα μας, θα έχουν το συγκριτικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε άλλες γειτονικές χώρες και θα μπορούν να αξιοποιηθούν τόσο το ανθρώπινο δυναμικό όσο και τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας. Αλλά
γενικότερα, και δεν μιλάω μόνο τώρα για τον αγροτικό τομέα, υπάρχουν τομείς ανάπτυξης που με πρόμοια προγράμματα όπως αυτό το οποίο έχουμε προτείνει εμείς, θα μπορούσε παραδείγματος χάρη να γίνει στον τουρισμό, θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στην ενέργεια. Δηλαδή, αν δεν αξιοποιήσουμε τα φυσικά στοιχεία, τα οποία, κλιματικά στοιχεία που διαθέτει ο τόπος μας, τα οποία βοηθούν τόσο στον πρωτογενή τομέα όσο και σε άλλους τομείς, όπως είπα, στην ενέργεια και στον τουρισμό, θα επιτρέψτε μου να το πω έτσι πολύ απλά και λαϊκά, βγάζουμε τα μάτια μας. Έχετε δίκιο, κύριε Μίχαλε. Πολύ ωραία αυτά που είπατε και οι προτάσεις σας, βέβαια, αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού που, όπως είπατε και εσείς, είναι άνεργο. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήσασταν στην τηλεφωνική μας γραμμή. Σας ευχαριστώ και εγώ για τη φιλοξενία. Να είστε καλά. Να είστε καλά κι εσείς. Ας περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα. Στην Αμερική, που όπως είπαμε, 800.000 δημόσιοι υπάλληλοι έχασαν ξαφνικά τη δουλειά τους, Νικολέτα. Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπαράκ Ομπάμα, εκφώνησε διάγγελμα στον κήπο των Ρόδων του Λευκού Οίκου την πρώτη μέρα της διακοπής λειτουργίας του Ομοσπονδιακού Κράτους. Για πρώτη φορά μετά από 17 χρόνια, οι Ρεπουμπλικάνοι βουλευτές αποφάσισαν να κλείσουν την κυβέρνηση, είπε στην αρχή της ομιλίας του ο Αμερικανός πρόεδρος. Ο Μπάρακ Ομπάμα επισήμανε ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι δέχτηκαν να δουλέψουν αμισθοί, αλλά και αυτοί έχουν να καλύψουν χρέη και υποχρεώσεις. Καλό τους Ρεπουμπλικάνους βουλευτές να ανοίξουν και πάλι την κυβέρνηση. Δεν θα κρατούν αυτοί όμοιρο ολόκληρη την κυβέρνηση. Δεν θα κρατούν αυτοί όμοιρο ολόκληρη την οικονομία, τόνισε ο πρόεδρος Ομπάμα και επισήμανε. Όσο περισσότερο κρατήσει το κλείσιμο, τόσο χειρότερα θα είναι, τόσο περισσότερες οικογένειες θα υποφέρουν. Πολλά από τα αιτήματα των Ρεπουμπλικανών στην πραγματικότητα θα αυξήσουν τα ελλείμματά μας, πρόσθεσε ο κύριος Ομπάμα κατά τη διάρκεια του εξαγγέλματος που και εσείς μπορείτε να δείτε στις εικόνες σας μέσα από τον κήπο των Ρόδων. Οι Ρεπουμπλικανοί έκλεισαν την κυβέρνηση στο πλαίσιο μιας ιδεολογικής σταυροφορίας για την άρνηση της υγειονομικής περίθαλψης σε πολλούς Αμερικανούς, τόνισε, αναφερόμενος στη διακοπή λειτουργίας μέρους του Ομοσπονδιακού Κράτους. Ας περάσουμε όμως ένα άλλο θέμα και ας πάμε στην Αφρική, μάλλον, Νικολέτα. Τα ποσοστά Έλληνα μικροεγκληματικότητα στην Νότια Αφρική έχουν αυξηθεί κατακόρυφα. Ωστόσο, αίσθηση προκαλεί το βίντεο που κατέγραψε το κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης ενός εστιατορίου στο Norwood. Η πρωταγωνίστρια ήταν μία ανήλικη 7 ετών, η οποία με τη συγκατάθεση, όπως φαίνεται, της μητέρας της, αφαιρεί το κινητό τηλέφωνο πελάτης στο μαγαζιού, δίχως φυσικά εκείνη να πάρει χαμπάρι τίποτα. Συνεχίζοντας, βέβαια, να απολαμβάνει το φαγητό ή το πρωινό της. Μπορούμε να δούμε το βίντεο. Το βλέπετε. Look, the split. Two here watching and assessing. Are they watching? Yeah. Look, and this woman's like... Yeah. Do they like signal her, like say like go? Yes, you see, look how she's checking you. Checking, checking, checking. She told her that she's sitting on half of it. Look. Look, look, look. Did you see how she looked? She told her now, go quickly. Yeah, she told her. You see, look, check, check, check. She comes, stands there, watch. And Grant didn't look, see. Look, look, Jesse, look. Yeah, in her hand. We'll go into her chest. Bye bye. And now they stand up and go. Oh. 3 minutes. My God. 3 minutes. And they out. Το είδατε το βίντεο, ας περάσουμε όμως σε ένα άλλο βίντεο. Νικολέτα, έχει σκύλο. Έχω δύο. Έχω την Ήρα και τον Τάκη. Είναι αγαπησιάρικα. Είναι τέλεια βασικά. Είναι τα καλύτερα που υπάρχουν σε ολόκληρο τον πλανήτη. Μετά από αυτό που θα δούμε σε λίγο. Είναι ένα βίντεο που της τον Νικολέτα... γύρο του κόσμου λοιπόν Έλληνα κάνει τις τελευταίες ώρες. Το βίντεο το οποίο απεικονίζεται ένα χαριτωμένο λαμπραντόρ να προσεγγίσει τον Χέρναν, παιδί που πάσχει από σύνδρομο Down. Το βίντεο αυτό που βλέπετε τραβήχθηκε στην πόλη Λα Πλάτα στην Αργεντινή. Αρχικά, βέβαια, ο μικρός δεν ήθελε να παίξει με αυτή την αξιαγάπητη και μικρή σκυλίτσα, η οποία ονομάζεται Χιμαλάια. Ωστόσο, οι προσπάθειες του ζώου να προσεγγίσει το αγοράκι είχαν αποτέλεσμα και κατέληξαν σε μια πολύ γλυκή αγκαλιά. Τρυφερή αγκαλιά.
Πραγματικά ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, ένα πολύ γλυκό βίντεο. Ας περάσουμε όμως ένα άλλο βίντεο να δούμε, το οποίο θα λέγαμε ότι έχει πλάκα, μιας και Νικολέτα... Αγώνας λοιπόν με τα κούνια στη Ρουμανία, κάτι το οποίο να ήμουν από μια γωνιά να το έβλεπα ζωντανά. Ναι, οι διαγωνιζόμενες Νικολέτα φόρεσαν τα ψηλοτακουνά τους και κλήθηκαν να καλύψουν όσο το δυνατό γρηγορότερα την απόσταση των 250 μέτρων. Τα έσοδα από την εκδήλωση δόθηκαν στο Maria Curie Children's Hospital, νοσοκομείο που καλύπτει σε αρκετές περιπτώσεις μεγάλο μέρος των εξόδων, για εγχειρήσεις παιδιών, των οποίων οι γονείς αντιμετωπίζουν σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Εγώ πάντως, Νικολέτα, να σου και πω. Και οι άντρες ότι... βλέπουμε τα κούνια εδώ, έτσι. Ναι, αυτό όντως είναι λίγο. αστείο. Ας περάσουμε όμως να δούμε ένα άλλο βίντεο. Βέβαια, Νικολέτα, να σου πω κάτι. Ότι εγώ, αν με βάλω να τρέξω με τα κούνια, δεν μπορώ ούτε να περπατήσω. Όχι, το πόσο μάλλον να τρέξω. Πόσο μάλλον να δεις και τον άντρα σου να τρέχει με τα κούνια σου. Δεν θα ήθελα να το δω αυτό, σίγουρα. Ας περάσουμε σε ένα άλλο πολύ όμορφο βίντεο, μιας και. Νικολέτα, κοίτα, όταν έχεις πάει σαν ιδρύο. Ναι, έχω πάει. Δεν είναι πάρα πολύ ωραία σαν επίσκεψη, όντως. Και τα παιδιά και οι μεγάλοι, όταν πάνε σε έναν ιδρύο, είναι γεμάτη χαρά. Βέβαια. Τι συμβαίνει όμως όταν πας σε έναν ιδρύο και ένα θάλασσο πουλί έχει τη διάθεση για παιχνίδια. Ας δούμε λίγο το βίντεο. Το περιστατικό που βλέπετε συνέβη μέσα σε αίθουσα του Monterey Bay Aquarium στην Καλιφόρνια, τον ΗΠΑ. Το θαλασσοπούλι, όπως βλέπετε, τρέχει να κάνει αγώνες δρόμου με την μικρή κοπελίτσα που βρίσκεται εκεί. Αξιαγάπητο και αυτό. Σήμερα είχαμε πολύ αξιαγάπητα ζωάκια και είδαμε. Νομίζουμε ότι σας έφτιαξαν αρκετά τη διάθεση να περάσουμε. Και τη δική μας διάθεση. Και τη δική μας διάθεση, βέβαια. Να περάσουμε όμως σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γρήγορα με την ενότητα της υγείας και την Κυριακή Τσανικίδη. Και εννοείται τη συμβουλή της ημέρας. Βέβαια, βέβαια, τη συμβουλή της ημέρας, μην το ξεχνάμε. Πάμε. Πιο γνωστός, άγνωστος μη. Καθημερινά στη τηλεόραση της Ζούγκλας. 1 με 2 το μεσημέρι. Με την υπογραφή του Μάκη Τριανταφυλόπουλου. Γεια σας και πάλι. Παρακολουθείτε την πρώτη ανάρτηση μέσα από τη διαδικτυακή τηλεόραση της Ζούγκλας. Είμαι η Έλενα Θεοδόρου και καλωσορίζω την Κυριακή Τσανικίδη. Καλημέρα, Κυριακή. Καλημέρα, Έλενα. Η οποία ήρθε πάλι σήμερα να μας πει πάρα πολύ ενδιαφέρουσες έρευνες, αλλά βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε σήμερα και θέματα για τις εγκυμονούσες. Παρ' όλα αυτά, θα πάμε αμέσως στην εγκυμονούσα Κυριακή. Να πούμε ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσα από το 2.11.55.50.500. Μπορείτε όμως να μας βρείτε και στο Facebook, στην επίσημη ιστοσελίδα μας. Αν πατήσετε στην αναζήτηση, πρώτη ανάρτηση. Κυριακή, τι πρέπει να γνωρίζει μια νέα εγκυμονούσα που η οποία θα γίνει μητέρα. Μια, τέλος πάντων, από τις πιο σημαντικές περιόδους
στη ζωή μιας γυναίκας είναι η εγκυμοσύνη. Υπάρχουν όμως πάρα πολλά πράγματα που πρέπει να προσέχει κατά τη διάρκεια της. Έχουμε όμως την τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Σωτήρη Μήτρου, χειρούργο, γυναικολόγο με ευτήρα, ο οποίος θα μας δώσει τις απαραίτητες, θα δώσει τις απαραίτητες συμβουλές για τις εγκυμονούσες τηλεθεάτριές μας. Καλημέρα κύριε Μήτρου. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Θα θέλαμε λίγο να μας... Να είστε καλά, εμείς ευχαριστούμε που είστε εδώ στην παρέα μας. Ευχαριστούμε πολύ. Θα θέλαμε να μας πείτε, τι ρόλο παίζει για τη μητέρα και το έμβριο η διατροφή? Πολύ μεγάλο είναι έτσι, η πρώτη απάντηση που έρχεται στο στόμα μου. Έτσι, είναι πολύ σημαντική η διατροφή κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τόσο για τη μητέρα όσο και για την ανάπτυξη του εμβρίου. Χαρακτηριστικά να σας αναφέρω ένα παράδειγμα. Μια πολύ μεγάλη μελέτη, η οποία ακόμα βρίσκεται σε εξέλιξη σε όλα τα μήκη τα πλάτη του κόσμου, με κέντρο το Πανεπιστήμιο της Οξφόρντ, πλέον αποδεικνύει ότι οι υγιείς μητέρες, οι οποίες έχουν πρόσβαση στην καλή διατροφή, άσχετα με το που βρίσκονται στον κόσμο, ακόμα και στην Αφρική δηλαδή, και στην Ινδία και στην Αυστραλία και στη Βόρεια Αμερική, τα έμβρια τους αναπτύσσονται ακριβώς το ίδιο με στην κοιλιά, αν έχουν πρόσβαση στη σωστή διατροφή. Άρα η διατροφή παίζει πολύ, πολύ μεγάλο ρόλο. Μάλιστα. Θέλετε να μας πείτε σε ποιο μήνα γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος? Ο προγεννητικός έλεγχος καλό είναι να γίνεται στο πρώτο τρίμηνο της εγκυμοσύνης. Στην αρχή της εγκυμοσύνης, με το που βεβαιωθεί η βιωσιμότητα, θα να ακούσουμε δηλαδή την καρδιά του μυθμού, έτσι, να γίνεται ο προγεννητικός έλεγχος, ώστε ή να διορθωθούν ή να προληφθούν κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσαν δυνητικά να επηρεάσουν την εγκυμοσύνη. Σχετικά λίγο με το τηλέφωνο, θέλω να μου πείτε, επηρεάζει το έμβριο η χρήση του κινητού τηλεφώνου? Δεν υπάρχουν μελέτες που να το αποδεικνύουν αυτό, έτσι. Αλλά σίγουρα είναι κάτι το οποίο είναι υποσκέψη, όπως το ίδιο ισχύει για τους ενήλικες, έτσι με την ίδια λογική θα μπορούσε να ισχύει και για τα έμβρια στην κοιλιά της μαμάς. Αλλά μελέτες που να μας δίνουν μια οριστική απάντηση δεν υπάρχουν. Γιατί είναι, υπάρχουν πολλές γυναίκες που αναρωτιούνται, γι' αυτό σας ρώτησα. Ναι, σίγουρα και μήνυμα μου έχουν έτσι, εκφράσει και τις ανησυχίες τους και τα ερωτήματά τους, αλλά με βάση τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν μπορώ να τους δώσω κάποια σύντομη απάντηση. Γενικά όμως, θα έλεγα ότι και για το κινητό ισχύει ότι ισχύει γενικότερα στην εγκυμοσύνη. Ότι όταν υπάρχει ένα μέτρο στα πάντα, τότε δεν υπάρχει κάποια ιδιαίτερη ανησυχία ότι θα δημιουργηθεί πρόβλημα. Το ίδιο λοιπόν ισχύει και στη χρήση του κινητού τηλεφώνου. Η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος φυσιολογική για τη μητέρα, έτσι, όπου όμως θα πρέπει το μυστικό να είναι να διατηρεί ένα μέτρο στη διατροφή της, στον τρόπο ζωής της, στις δραστηριότητές της και στη χρήση του κινητού. Κάτι τελευταίο, το οποίο αφορά και τους άντρες και τις γυναίκες. Θέλω να μου πείτε μέχρι πόσο μηνών μια εγκυμονούσα μπορεί να έχει ερωτική επαφή με τον σύντροφό της. Οι επαφές επιτρέπονται καθ' όλη τη διάρκεια. Είναι ελάχιστες οι καταστάσεις σε μια εγκυμοσύνη που να απαγορεύουν, και πολύ σπάνιες, έτσι, που να απαγορεύουν τη σεξουαλική επαφή. Παραδείγματος χάρη, έτσι, μια κατάσταση όπου είναι προδρομικός πλακούντας, όπου ο πλακούντας είναι πολύ κοντά στον τράχυλο ή ακόμα και σε άμεση σχέση με τον τράχυλο και μια επαφή θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα μια αιμορραγία από τον κόλπο. Σε αυτές τις περιπτώσεις καλό να αποφεύγονται. Αλλά γενικά, όταν δεν υπάρχει ιδιαίτερο πρόβλημα, τότε η επαφή επιτρέπεται σε όλα τα στάδια της εγκυμοσύνης. Ωραία. Δεν ξέρω, Έλληνα, θέλεις εσύ να ρωτήσεις κάτι άλλο σχετικά με... Όχι, νομίζω πως με κάλυψε. Είναι μια πολύ ευχάριστη όντως περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας η εγκυμοσύνη. Πιστεύετε όμως, μου ήρθε μια ερώτηση. Μήπως η οικονομική κρίση βλέπετε τον τελευταίο καιρό και από τις φαντάζομαι τις ασθενείς που έχει, να επηρεάζει αρνητικά την εγκυμοσύνη μιας γυναίκας? Όταν λέτε αρνητικά, εννοείται τον οικογενειακό προγραμματισμό, δηλαδή το αν θα μείνει, αν ένα φευγάρι θα επιχειρήσει για μια εγκυμοσύνη ή αν η οικονομική κρίση επηρεάζει την έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Και την έκβαση. Ουσιαστικά η ερώτηση μου ήταν για την έκβαση μιας εγκυμοσύνης. Και αν το άγχος αυτό έλεγα προκαλείται... Πως όχι. Θα έλεγα πως όχι. Ότι γενικά η εγκυμοσύνη είναι μια περίοδος στη ζωή της γυναίκας
Γαλλίας και της οικογένειας, όπου ευτυχώς δεν το βάλω σε εισαγωγικά εκπτώσεις, έτσι. Επομένως, τα ζευγάρια, ακόμα και αυτά που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα, είναι σίγουρο ότι θα φτάσουν να βρουν την καλύτερη και πιο οικονομική και πιο συμφέρουσα λύση για αυτά. Επομένως, θα έλεγα ότι για την έκβαση δεν επηρεάζει. Δεν είναι τόσο μεγάλη κρίση, ώστε να μην μπορεί ένα ζευγάρι και μία έγκυος γυναίκα να εξασφαλίσει τα άκρους απαραίτητα που θα την κάνουν να έχει μία καλή εγκυμοσύνη. Να σας ρωτήσω και κάτι τελευταίο. Τα βλαστοκύτταρα, ισχύει ακόμα ότι μπορούν να τα παίρνουν οι γυναίκες με σκοπό να προλαμβάνουν ίσως κάποιες ασθένειες του μέλλοντος? Να προλαμβάνουν και να θεραπεύουν. Βεβαίως. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση γύρω από τα βλαστοκύτταρα και έχει πολύ μεγάλο ερευνητικό ενδιαφέρον από τη μεριά των γιατρών. Έτσι. Μέχρι στιγμής σίγουρα έχουν χρησιμοποιηθεί θετικά αποτελέσματα βλαστοκύτταρα σε παθήσεις του αίματος, όπως λευκαιμίες, λεμφώματα, ανεμίες, και υπάρχουν συνεχώς καινούργιες μελέτες όπου έχουν χρησιμοποιηθεί βλαστικά κύτταρα για ανάπλαση του μυός της καρδιάς, του μυοκαρδίου, ως νευρικά κύτταρα, να παραχθούν χώρο και μετά να μεταψηφθούν στους ανθρώπους που έχουν προβλήματα στη βάδιση κλπ. Κύριε Μήτρου, επομένως, με αφορμή όλα αυτά που μας λέτε, και επειδή όπως είπατε και εσείς είναι ένα μεγάλο θέμα και είναι και ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα και απασχολεί πάρα πολλές γυναίκες και οικογένειες, θα θέλαμε να σας έχουμε ίσως και αύριο Κυριακή που ασχολείς και εσύ με αυτό το θέμα, να τα πούμε λίγο πιο αναλυτικά. Καλύτερα να τα πείτε να πούμε ακριβώς όπως πρέπει. Βεβαίως. Ωραία, κύριε Μήτρου, οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο για τα βλαστοκύτταρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Κυριακή. Λοιπόν, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πούμε λίγο τη συμβουλή της ημέρας. Καλό είναι να βγαίνουμε από το σπίτι μας, να κάνουμε κάτι. Κάποιες φορές όταν απλά μένουμε μέσα και αισθανόμαστε μελαγχολικοί, το να βγούμε απλά έξω από το σπίτι θα μας αλλάξει τη διάθεση. Το να μείνει σπίτι σου όλη την ώρα μπορεί να σε ρίξει και μπορεί να μην το καταλαβαίνεις μέχρι να βγεις έξω και να κάνεις κάτι κατά προτίμηση, κάτι που θα σε ευχαριστεί. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε πράγματα που μας ευχαριστούν και που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα. Ωραίες, ωραίες κάτι... συμβουλές, και πρέπει να κάνουμε πράγματα. Άμα δεν κάνουμε πράγματα που μας κάνουν να νιώθουμε όμορφα, τότε τι θα κάνουμε. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής μας, της πρώτης ανάρτησης. Να πούμε ότι ανανεώνουμε σίγουρα το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Ας περάσουμε όμως λίγο στον Πέτρο Σιδερέα, ο οποίος βρίσκεται στην τηλεφωνική μας γραμμή, να μας πει για τις τελευταίες εξελίξεις. Πέτρος, ακούμε. Λοιπόν, μόλις αποχώρησαν, αναφέρθηκαν ελεύθεροι οι τρεις εκ των τεσσάρων βουλευτών. Ο μόνος ο οποίος παρέμεινε υποκράτηση είναι ο βουλευτής Λαγός, οι Κασιδιάρης, Παναγιώταρος και Μίχος. Αποχώρησαν από την Ευελπίδων, αφέθηκαν ελεύθεροι. Ξέρουμε μέχρι στιγμής ότι στον Ηλία Κασιδιάρη επιβλήθηκε χρηματική εγγύηση ύψους 50.000 ευρώ. Θα μάθουμε το συντομότερο δυνατόν με τι όρους αφέθηκαν ελεύθεροι και οι υπόλοιποι δύο, ο Παναγιώταρος και ο Μίχος. Να σας μεταφέρω μόνο ότι αποχώρησαν από το κτίριο της πρώην σχολής Ευελπίδων, βρίζοντας χυδαία τόσο τους δημοσιογράφους όσο και όσους παρευρισκόμενους βρέθηκαν στο διάβα τους. Βγήκαν στην οδό Ευελπίδων συνεχίζοντας τους χυδαίους προφυλακισμούς, σταμάτησαν ένα ταξί, επιβιβάστηκαν σε αυτό και αποχώρησαν λέγοντας θα τα πούμε το απόγευμα. Ωραία, Πέτρο, ευχαριστούμε πολύ. Παρακολουθείτε καθημερινά και συνέχεια με συνεχής ενημέρωση την τηλεόραση της Ζούγκλας για όλες τις εξελίξεις για το θέμα της Χρυσής Αυγής. Στις 3.30 είναι και απολογία του Νίκου Μιχαλολιάκου. Για περισσότερες πληροφορίες από εδώ και πέρα ακολουθεί η εκπομπή «Ένας τρελός τρελός κόσμος» με τον Κώστα Μπετινάκη και την Άννα Μορφούλη. Από εμένα την Έλληνα τη Θεοδόρου, την Κυριακή Τσανικίδη και την Νικολέτα Τσίκου, να έχετε μια καλή ημέρα και θα τα πούμε αύριο πάλι. Γεια σας.